Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλη μία φιλετική διάβαση, άλλη μία την πραγματικότητα εκβαθέων εξομολόγηση, αφού απόψε είναι κοντά μας και ένας διακεκριμένος κληρικός. Φίλοι και φίλες, το ΚΕΦΕ δικαστικός δεν υπάρχει πια. Θέλουμε να πούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά το εδώ υποκατάστατο της σαϊντολογίας, όπως ξέρετε από προηγούμενες εκπομπές, αρνιόντουσαν οι του ΚΕΦΕ ότι αποτελούν ή είναι θρησκεία, ξαφνικά βγήκαν και λένε ότι είμαστε θρησκεία και μάλιστα προσδιορίζουν τη θρησκεία τους, τη σαντιολογία, ως θρησκεία των θρησκειών και προσπαθούν να εμπλέξουν τα πράγματα και να πάνε να αναγνωριστούν από την πολιτεία ως θρησκεία. Φίλοι και φίλες, το να ήταν μια θρησκεία είναι τόσες εδώ στον τόπο μας και σε όλους τους τόπους. Αλλά η σαντιολογία και ειδικά το ΚΕΦΕ όπως ήταν εδώ είχαμε αποδείξει με επίσημα δικαστικά έγγραφα, με επίσημες αναφορές τόσο του εισαγγελέα κυρίου Ιωάννη Αγγελή όσο και άλλων διακεκριμένων δικαστών ότι το ΚΕΦΕ αποτελούσε και αποτελεί βέβαια μια οργάνωση καθαρός κατασκοπευτική, μια οργάνωση η οποία παρακολουθούσε πολιτικούς, η οποία παρακολουθούσε κληρικούς, μια οργάνωση μαφιόζικου τύπου. Μια οργάνωση η οποία είχε φτιάξει έτσι τα πράγματα ώστε να εμπλέκει στα δίκτυα της αθώους ανθρώπους είτε για τις περιουσίες τους είτε για άλλους σκοπούς που μόνο αυτοί στα έγκατα της ψυχής τους γνωρίζουν αλλά και που ευτυχώς εμείς εντοπίσαμε και καταγγείλαμε στον ελληνικό λαό. Πρέπει να πω ότι σημειώνεται μια απουσία, έντονη απουσία Ελλήνων βουλευτών. Χτυπήσαμε πάρα πολλές πόρτες να έρθουν εδώ Έλληνες βουλευτές να πούν την άποψή τους. Από τους περισσότερους πήραμε την απάντηση ότι δεν θέλουμε να εμπλακούμε εμείς σε θρησκευτικά θέματα, αυτά είναι θέματα της Εκκλησίας. Αν είναι θέματα της Εκκλησίας θα το δούμε σε λίγο. Κοντά μας απόψε έχουμε την τιμή, εγώ την ξεχωριστή τιμή, το λέω ολόψυχα, το λέω και το εννοώ, να έχουμε τον αγωνιστή καθηγητή Πανεπιστημίου, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό. Να έχουμε κοντά μας ακόμη τον γνωστότατο από σε όλους σας, από τις μόνιμες εκπομπές, αλλά και από τους αγώνες που έχει κάνει για την Ορθοδοξία, για τον Ελληνισμό, όχι μόνο στα σύνορα της Ελλάδος, αλλά και πέρα από την Ελλάδα, θεολόγο και καθηγητή θεολογίας και φιλόλογο τον κύριο Νικόλα Σωτηρόπουλο. Και ακόμα έναν διακεκριμένο νομικό, πρώην Γενικό Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, δικηγόρο, μάχημο δικηγόρο, γνωστός και αυτός σε εσάς από τις μόνιμες εκπομπές, είναι μόνιμος συνεργάτης και αγαπημένος συνεργάτης και τώρα, τον κύριο Χάρη Βασιλάκη. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και θα αρχίσω από εσάς, πατέρα Γεώργη. Λένε τώρα, ας πάρουμε αυτό που μου απήντησαν οι περισσότεροι βουλευτές και κάποιοι άλλοι επίσημοι του τόπου, μπροστάριδες, ότι αυτά είναι θέματα της Εκκλησίας. Οι αιρέσεις είναι θέματα της Εκκλησίας. Είναι θέματα της Εκκλησίας μόνο? Καθόλου. Θα μπορούσα όμως, αν μου επιτρέπετε, να αρχίσω κάπως διαφορετικά. Όπως θέλετε. Σας άκουσα προηγουμένως ότι είπατε ότι προσπαθεί το ΚΕΦΕ να εμφανιστεί σήμερα ως θρησκεία. Ως θρησκεία των θρησκειών, έτσι λέγεται. Αυτό επιτείνει το εύθυμον του πράγματος και το γελίον συγχρόνως, διότι ο Μακαρίτης ο Τσαρούχης έλεγε ίσως ότι δηλώσεις. Δεν νομίζω όμως ότι σε μια ευνομούμενη πολιτεία μπορεί κανείς να δηλώνει αυτό που θέλει. Είναι αυτό που είναι. Έχουμε καταδίκες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο και επομένως ξέρουμε σαφέστατα περί τίνος πρόκειται. Αν φορεί κανείς λεοντή ή οτιδήποτε άλλο κάλυμα και εμφανίζεται διαφορετικά, είναι θέμα πλέον της νομικής και της δικαστικής να επέμβει σε αυτή την καταστρατήγηση των νόμων ενός κράτους. Τώρα, στο δεύτερο, το έχω πει και εγώ κύριε Μιχαλόπουλε πολλές φορές, ότι αυτές είναι εθνικές υποθέσεις. Είναι ένας αριθμός ομάδων, γύρω στις 400, ίσως και κάπως περισσότερες, οι οποίες δρούν
καταλυτικά μέσα στην κοινωνία μας, διαλύουν τον κοινωνικό ιστόν, διαλύουν την εθνική μας συνοχή, οπότε απειλούμεθα και από διακοπή της εθνικής μας συνοχής. Δεν είναι αμελητές ποσότητες. Αυτές οι ομάδες, κυρίως το ΚΕΦΕ, δηλητηριάζουν τον ελληνικό λαό. Ποιον πρέπει να ενδιαφέρει περισσότερο? Εμάς τους κληρικούς μας ενδιαφέρει πνευματικά, αλλά πρωτίστως πρέπει να ενδιαφέρει την πολιτεία. Είναι κατεξοχήν εθνικό θέμα. Και όταν έχουμε ήδη, πατέρα Γιώργη, έχουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου ο Κόλ τους απέρριψε και από δημοσίους υπαλλήλους. Δεν νομίζω ότι είναι ωφελής η Γερμανία. Καθόλου. Οι Γάλλοι, οι οποίοι τους καταδίκασαν, οι Άγγλοι τώρα, οι οποίοι μπαίνουν και οι Ιταλοί στον χώρο και οι Ελβετοί πλέον. Είναι υπό απαγόρευση παντού. Ανθούν βέβαια στην Αμερική. Και κάτι ακόμη, το σοβαρό σε αυτές τις παραθρησκείες ή παραφιλοσοφίες, γιατί ούτε καθαρά φιλοσοφία είναι, που έρχονται στον τόπο μας και ενεργούν αντεθνικά, όπως και σε όλες τις άλλες πατρίδες, το κακό, το μεγαλύτερο είναι ότι το κέντρο λήψεως αποφάσεων και κατευθύνσεώς τους βρίσκεται εκτός της συγκεκριμένης χώρας. Δεν είναι, το λέγω πολλές φορές για να το κατανοήσουμε, δεν είναι μια ελληνική ενδογενής προσπάθεια. Ας πιστέψει ό,τι θέλει ο Έλληνας, αλλά να είναι κάτι που το γεννά ο ήλιος και ο ουρανός της πατρίδος μας. Το ότι εγκλωβίζονται μέσα σε αυτές τις μορίες οι άνθρωποι, αποβλακώνονται κυριολεκτικά και γίνονται ρομπότ στα χέρια ξένων δυνάμεων, δεν είναι επικίνδυνο αυτό? Κύριε Σωτηρόπλε, εσείς πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη πλέον μετά το ΚΕΦΕ να γίνει θρησκεία, να φανεί με το πρόσωπο θρησκείας, και τι βλέπετε, τι προβλέπετε ότι μπορεί να γίνει πλέον? Το ΚΕΦΕ είναι ό,τι είναι. Αλλάζει προσωπία για λόγους παραπλανητικούς. Φαίνεται οι άνθρωποι του ΚΕΦΕ θεωρούν ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε αφελείς. Ο ελληνικός λαός είναι ο εξυπνότερος λαός του κόσμου μαζί με τους Εβραίους. Δεν υπολοιπόμεθα των Εβραίων. Είναι αυτό που τόνισε ο πατήρ Γεώργιος. Εθνικώς επικίνδυνες αυτές οι κινήσεις. Οι ξένοι, σκοτεινές δυνάμεις, θέλουν να διαλύσουν τον ελληνισμό. Άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό μου λένε ότι χρηματοδοτούνται προπαγάνδες που γίνονται εδώ στην πατρίδα μας από το εξωτερικό με τεράστια χρηματικά ποσά για να διαλύσουν την Ορθοδοξία. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Και αυτές οι δύο έννοιες στον τόπο μας έχουν συνδεθεί. Και γενικότερα το χριστιανισμό. Αρρήκτος. Λυπείται κανείς, διότι οι εκπρόσωποι του έθνους, οι βουλευτές, είναι απρόθυμοι να δώσουν τη μάχη. Σημαίνει ότι είναι δειλοί. Ότι δεν είναι ελεύθερες προσωπικότητες, δυστυχώς. Δεν αγαπούν την πατρίδα τους. Δεν θέλουν να εκτεθούν έναντι των ισχυρών σκοτεινών δυνάμεων. Εγώ θα πω μια ζωηρή έκφραση. Είναι ανάξιοι του ελληνικού ονόματος. Ως προς τον ισχυρισμό ότι των βουλευτών ότι αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα της Εκκλησίας, έχω να πω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή παρανόηση. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι ιεράρχες. Η Εκκλησία είναι το σύνολο του κλήρου και του λαού. Και το κύριο σώμα της Εκκλησίας είναι ο λαός, που είναι οι μεγάλες μάζες. Και ο λαός είναι ο φύλαξης της πίστης, της Ορθοδοξίας. Έτσι λέει ο πατήρ Γεώργιος Εγκύκλιος των Πατριαρχών της Ανατολής το 1848. Μολονότι λαός εκκλησιολογικά είναι το σώμα. Ναι. Αλλά έχουμε και το κλήρο και το λαό, όπως είπατε όμως, χωρίς λαών, λαϊκούς δηλαδή, δεν γίνεται τίποτε. Ασφαλώς. Λοιπόν, Εκκλησία είναι θα όλοι. Και ονομαζόμεθα στρατευωμένη εκκλησία. Οι ιεράρχες είναι οι στρατηγοί, οι άλλοι κληρικοί είναι αξιωματικοί. Λοιπόν, και εμείς είμαστε στρατιώτες. Όπως η νοητή ναύση, αν δεν σας διακόπτω. Ακριβώς. Καθένας έχει τη θέση του και τη λειτουργία του. Είμαστε στρατιώτες Ιησού Χριστού, στρατιώτες της Ορθοδοξίας, και οφείλουμε να ενδιαφερόμεθα για το μεγαλείο της πιστεώς μας. Και συνεπώς έχουμε υποχρέωση όλοι να αγωνιζόμεθα εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων που υπονομεύουν την Ορθοδοξία. Συγγνώμη, πριν προχωρήσουμε, αν τελειώσατε, πριν προχωρήσουμε στον κύριο Βασιλάκη, ήθελα να προσθέσω κάτι.
Το λέγαμε και πρώτης εκπομπής, ότι πολλές φορές όταν η Ιερά Σύνοδος υπευθύνως με συγκεκριμένο γραφείο αναλαμβάνει την αντιμετώπιση όλων αυτών των ιδεολογικών ρευμάτων που είναι καταστροφικά πραγματικά για την υπόστασή μας την εθνική, κατηγορείται η Ιερά Σύνοδος ότι ασκεί πίεση, διωγμών, ότι κατασκοπεύει κλπ. Λοιπόν, πώς είναι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Από τη μία είναι υπόθεση της Εκκλησίας όπως την νοούν, και από την άλλη όταν η Εκκλησία προσπαθεί να διαφωτίσει τον λαό, κατηγορείται. Ήλθε Ιωάννης μήτε τρώγων μήτε πίνων και λέγωσε δαιμόνιον έχει. Πολύ. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου και τρώγων και πίνων και λέγωσε ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, θελωνών φίλος και αμαρτωλών. Αλλά δικαιώνεται η σοφία από τους συνετούς ανθρώπους, από τα τέκνα της. Και το άλλο, Πάτερ Γιώργη, που λένε θέλουν να εμφανίζονται ως θρησκεία των θρησκειών, ως υπερθρησκεία. Αυτό, αυτό προσβάλλει βαλάψως τον χαρακτηρισμό της Ορθοδοξίας ως επικρατούσης θρησκείας. Εδώ είμαστε 98% Ορθόδοξοι στην Ελλάδα. Να πω και κάτι η άλλο. Η επικρατούσα θρησκεία είναι η Ορθοδοξία, δεν είναι το κέφε. Σύμφωνοι, να πω και κάτι άλλο. Σε αυτό βλέπετε, δώσ' λέει σοφόν αφορμή, σοφό αφορμή και σοφότερος έστε, πόσο μάλλον όταν δεν είναι κανείς σοφός όπως εγώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το μόνο σοφό Θεό, ο Θεός είναι σοφός. Και από εκεί αντλούμε όλοι τη σοφία. Σίγματα σοφίας. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι όταν λέγει κανείς, διατείνεται ότι είναι θρησκεία θρησκειών, αυτό συνιστά προσβολή όχι μόνο κατά τις επικρατούσεις θρησκείας, αλλά να το δούμε σοβαρά και κατά πάσης θρησκείας, ακριβώς, που δια του συντάγματος ασκείται εαυτής ελευθέρως, τελείται εαυτής ελευθέρως αυτή την πατρίδα. Αλλά στερούμε τον λόγο από τον σοφό νομικών, τον νόμο σοφών. Τίποτα από όλα αυτά. Κύριε Βασιλάκη, εγώ με τη σειρά μου, ναι. Σ' άκου. Υπήρξε η αφορμή όλου αυτού του αγώνα της διαλύσεως του ΚΕΦΑ, υπήρξε, όπως λέει ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής, η ελεύθερη τον ώρα, είχα και μαθητή, μάλιστα. Μάλιστα. Η ελεύθερη ώρα και η τηλετώρα. Με την αρθογραφία και με τις εδώ τις εμφανίσεις και με τις εδώ εμφανίσεις του μακαριστού, του πρωτεργάτη, του πατέρα Αντωνίου Αλευεζοπούλου. Έβγαλε μία αναφορά, την έστειλε. Φτάσαμε μαζί με την Ομαρχία από τον κύριο Σταθιάδη, τον Ομάρχη, ο οποίος και αυτός πρωτοστάτησε σε αυτόν τον αγώνα, διότι είδε ότι ο άνθρωπος, είδαν όλοι τους, ότι δεν επρόκειτο για μία θρησκεία ή έστω και μία αίρεση απλή, αλλά επρόκειται περί κατασκοπίας, επρόκειται περί χρηματισμών, επρόκειται περί σάουνας, επρόκειται περί ναρκωτικών ουσιών, επρόκειται πολλά περί πολλών. Εμείς, εγώ προσωπικά έκανα βέβαια και τις αναφορές στον εισαγγελέα του Αρυπάγου, δεν πήρα καμία ποτέ απάντηση ότι εδώ συμβαίνουν σημεία και τέρατα αυτεπάγγελτα εισαγγελής έπρεπε να κάνει και διώξεις γύρω από το θέμα. Το βλέπετε άλλωστε και από τον κώδικα. Ότι αυτεπαγγέλτος πρέπει να κάνει. Διάλυση τέτοιων συλλόγων. Αυτή τώρα βγήκε μια απόφαση δικαστού η οποία διέλυσε το σωματείο λέγου τώρα. Ότι εμείς εντάξει, θα πάμε και φετίο, ίσως το χάσουμε το φετίο, δεν βλέπουν δικαστικός, δεν βλέπουν ότι θα υπάρξει δρόμος ή δρομάκι να βγούνε από το αδιέξοδο το οποίο είναι. Αλλά λένε θα έρθουμε ως πλέον ως θρησκεία. Όταν αυτό το περιεχόμενο της αντιολογίας του ΚΕΦΕ, αντιολογία ΚΕΦΕ, έχει καταδικαστεί εδώ για πολλούς και επικύρους λόγους, και πάνω από όλο διαλόγου κατασκοπευτικών, ότι έχει ξεφύγει από τους σκοπούς, από όλα όσα ήταν ένα φιλοσοφικό σωματείο, όπως σοφά είπε ο πατέρας Γιώργος. Έχει ξεφύγει από τους σκοπούς ή δεν είχε ποτέ καλούς σκοπούς από τους οποίους είχε ποτέ καλούς σκοπούς. Βεβαίως δεν είχε καλούς σκοπούς. Όταν έστεινε παρακολουθήσεις, όταν έπαιρνε λεφτά ανθρώπων, όταν διέλυε οικογένειες, όταν έχουν διαλυθεί, εδώ έχουν έρθει μανάδες και κλαίνε, ας πούμε, για τα παιδιά τους και οτιδήποτε. Ξαφνικά λένε θα πάμε τώρα και θα γίνουμε θρησκεία. Νομικά το θέμα, πώς αντιμετωπίζετε? Θα μου επιτρέψετε με απλό λόγο όπως πάντα. Θα ήθελα να το αναλύσετε ακριβώς. Ακριβώς όλο, θα το αναλύσετε όλο. Έχετε απεριόριστο χρόνο για να το αναλύσετε όλο. Και νομίζω θα το αναλύσετε και σωστά. Για να συσταθεί ένα σωματείο θα πρέπει να γίνει μια αίτηση στα δικαστήρια, δεν μιλάμε λεπτομέρειες. Και το δικαστήριο θα πρέπει να εξετάσει εάν ο σκοπός δεν έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια τάξη με τα χρυσά είδη. Τώρα, εάν είναι ο σκοπός ο καλύτερος ή ο κοινωνικότερος ή ο ωφελημότερος, δεν μπορεί να το εξετάσει, γιατί αυτό αντίκειται την ελευθερία του συνεταιρίζει και προστέφεται από το ζητάμα. Αναγνωρίζει το σωματείο. Εάν εκτραπεί του σκοπού ή γενικώς διαπιστωθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια τάξη ή τα χρηστεία είδη,
ή μαυστηρές διατάξεις του νόμου, τότε παρεμβαίνει και αυτεπάγγει από το κόμμα εισαγγελέας, καταμίζουν ο λόγο ύστερα από αίτηση πολιτών οι οποίοι έχουν αγανακτήσει και επιτυγχάνεται η διάλυση του σωματείου όπως έγινε και τώρα. Δεν βρίσκω πώς είναι δυνατόν αυτοί οι ανεγκέφαλοι να υποστηρίζουν ότι μπορεί τώρα να μετατραπούν ξαφνικά σε θυσία. Γιατί όπως πολύ σωστά υπόθηκε πρωτήτερα από τους αξιοθύμους, εδώ κυρίως και από τον πατέρα, ότι θρησκεία είναι το σύνολο των πιστών. Θρησκεία το σύνολο των πιστών. Και η θρησκεία πρέπει σε κάτι να πιστεύει. Και πρέπει να έχει ηθικές αρχές και ένα ένοχο μετά το θάνατο. Αυτοί θα βγουν και θα πούνε ότι είμαστε θρησκεία όταν σαν σωματείο διαπιστώθηκε ότι η αντίκειται η συμπεριφορά τους προς τη δημόσια τάξη και προς τα χριστά ήθη. Λέει το Σύνταγμα το 13 παράγραφο 2 ακριβώς ότι η άσκηση της λατρείας από οποιουσδήποτε που υποστηρίζει που είναι οπαδοί μιας θρησκείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χριστά ήθη. Αφού ήδη έχει διαπιστωθεί ότι προσβάλλει τα χριστά ήθη και τη δημόσια τάξη, πώς αυτά θα μετατραπούν σε θρησκεία. Και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Ξέρουμε ότι θρησκεία θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο πιστών. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα το απαρτήσουν αυτό το σύνολο των πιστών. Και πρέπει να είναι γνωστή η θρησκεία. Αυτό σημαίνει να είχαν φανερές δοξασίες, φανερές τελετουργίες, φανερές όλα τα πάντα να είναι φανερά και όχι κρυβά. Και θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση όλα αυτά να τα αποκρίνεται προς τις κείμενες διατάξεις και να μην κάνει τη γνωστή εκείνη όπως λέμε προσπάθεια να προσελκύσει προς το λεγόμενο προσελκυσμό. Επίσης, ως προς το ότι είναι θρησκεία θρησκειών, και αυτό είναι όχι ανοησία, είναι μια ύβριση εναντίον του ελληνικού λαού και εναντίον και αυτό των βουλευτών, εγώ που τους λέω πάρα πολλές φορές για να τους εμπέξω, βουλευτάς, και όχι βουλευτάς, που δεν ήταν εδώ πέρα. Συγκεκριμένη, ακριβώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτοί οι κύριοι δεν θα έπρεπε να έρθουν και να υπολογίσουν τους ψηφοφόρους, γιατί το σύνολο των πιστών των χριστιανών, οι Ορθόδοξοι Εκκλησίας με το άρθρο 3 του Συντάγματος, είναι επικρατούσα στη σχέση στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε. Και δεν επιτρέπεται σε βάρος κανένας πολιτισμός. Ή ακόμη και δεν δικαιολογούνται ως βουλευτές να λένε δεν το ξέρουμε το θέμα. Ναι. Να πούμε είναι θέμα Εκκλησίας. Δεν είναι καθόλου θέμα Εκκλησίας. Αν ήταν θέμα Εκκλησίας μονάχα, δεν θα υπήρχαν διατάξεις συνταγματικές που να κατοχυρώνουν και την ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία της πίστης και τη γενική ελευθερία του ατόμου. Μπαίνει μέσα στα ατομικά δικαιώματα. Και θέλω να πω σε αυτούς τους κυρίους οι οποίοι δεν ήταν, να γνωρίζουν ότι οι διατάξεις που προβλέπουν για τα ατομικά δικαιώματα μέχρι τα άρθρα 24 του Συντάγματος τέθηκαν για να προστατεύσουν τον Έλληνα πολίτη από τις αυθαιρεσίες των οργάνων του κράτους. Και πρώτα από αυτό. Επομένως, με ποιο δικαίωμα αυτοί αρνούνται να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν να κυνηγηθούν αυτοί οι ανόητοι, για να μην πω χειρότερες φράσεις, που πιστεύουν ότι θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στον ελληνικό λαό, υποστηρίζοντας ότι μια συμμορία κακοποιών ποικίλων προελεύσεων και χρηματιζομένων από το εξωτερικό, εδώ έχω ακούσει ότι και κανάλια ακόμα αγοράστηκαν από ξένες εταιρείες. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαγοριστεί και οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν εκτραπεί του σκοπού, άλλα επιδιώκουν να θεωρηθούν θρησκεία. Σε τι πιστεύουν να θεωρηθούν θρησκεία, πώς θα δημιουργήσουν ευκτηρίους οίκους, ευκτήρια όπως λέγονται, ναούς, πώς θα κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, πώς θα κάνουν διδασκαλία δημόσια, πώς θα τυπώσουν βιβλία στα οποία θα διαδώσουν συγκεκριμένη περίπτωση το περιεχόμενο θρησκείας, τι θα επιδιώκει από τη θρησκεία, σε τι θα πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Να μας πούνε ότι δεν πιστεύουν. Και πώς το ονομάζεται αυτή η θρησκεία, Κέφε. Ναι, ασφαλώς. Θα εξακολουθεί να ονομάζεται Κέφε. Σαντιολογία. Όπως στην Αμερική είναι σαντιολογία και κάνει και χρήση. Θα αλλάξει τον καταστατικό. Αν μου επιτρέπετε στην Αμερική, όπως ξέρετε και από τα διάφορα έργα που βλέπουμε τα ιστορικά εκεί που έγινε ο επικισμός στη Δύση, βλέπουμε ό,τι να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να μεταφερθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη φρόντισε, αν μου επιτρέπετε, η Ευρώπη φρόντισε να επιστεί η Αμερική στέλνοντας όλα τα αποβράσματά τους, όλους τους καταδείξεις, όλους τους κυνηγημένους, και αυτό έχουν αποκτήσει και μια νοοτροπία δική τους, ξεχωριστή, άγνωστη για την υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν ευνοεί αυτό το κλίμα αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι το ευρωπαϊκό κλίμα, αυτούς τους ανθρώπους, ψυχοδιώκτες, τους τυχάρπαστους. Νομικώς βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει, να το περάσουν το θέμα να υπάρξουν θρησκεία, αφού υπάρχει αυτή η καταδίκη του μέχρι σήμερα σωματείου, το οποίο ευαγγελιζότανε
εγώ επιδιώξεις. Εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι αποκλείεται να πετύχουν κάτι τέτοιο. Αποκλείεται. Για τους λόγους που πάμε πρωτήτερα. Πιο πριν. Πώς είναι δυνατόν να βγουν και να πούνε ότι έχουν θυσία, σε τι πιστεύουν. Τι θα διδάξουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο, το σοβαρότερο απ' όλα. Αν με επιτρέπετε απλώς. Το λέω, άλλωστε είναι μονοφυσίτες. Άλλοι λένε οι Ιεχωβάδες. Στηρίζονται στις Άγιες Γραφές. Λένε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στη μεταθάνατο ζωή. Πιστεύουμε στην ζωή εδώ τωρινή. Δεν θέλουμε να πάμε στρατιώτες, δεν θέλουμε να γίνει μετακυθέματος. Έχουν κάποιες θέσεις και τι διδάσκουν. Και έφτασε και στο κατάντημα, γιατί κατάντημα είναι αυτό για μένα τα δικαστήρια, να αναγνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι θρησκεία. Γιατί όλα αυτά, όπως λέμε, έχουν κάποιες άλλες εκβλαστήσεις και άλλες παραμέτρους που έχουν μεγάλη σχέση γενικά με την κοινωνική μας ζωή και με το δίκαιο. Γιατί αν χαρακτηρίζει θρησκεία, θα μπορεί να γίνεται γάμος μεταξύ τους κατά το τετουργικό το οποίο θα ενδεχομένως. Έχουν γάμους. Ήδη έχουν γάμους μεταξύ τους. Και αν έχουν γάμους μεταξύ τους, αυτά τα τέκνα και οι γάμοι είναι ανυπόστατοι. Και τα τέκνα είναι εξώγαμα. Ανυπόστατος ο γάμος. Δεν μπορούν να πάνε διαζύγιο. Δεν μπορούν να κληρονομήσουν. Λειτουργεί το δίκαιό μας με μια οργάνωση ξεχωριστή δική μας. Πέρασε από το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, όπως γνωρίζετε, και μεταξιδεύτηκε σε εμάς μέσω της Ορθοδοξίας με ορισμένες αρχές. Και τον πυρήνα της κοινωνίας μας αποτελεί η οικογένεια, αυτή η οργανωμένη οικογένεια, την οποία αυτοί πάνε να διαλύσουν, να αρπάξουν τα παιδιά των διαφόρων οικογενειών, να τα διαφύρουν, να τα διαβάλουν και να τα εξευτελίσουν. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί. Και άλλωστε και ο Σπινόζα, αν μου επιτρέψετε δέσποτα, αν θυμάμαι καλά, είπε κάθε θρησκεία έχει δύο βασικές αρχές. Έχει ηθικές αρχές και μοιάζουν των περισσότερων θρησκειών και το Θεό, ο οποίος κάνει με το θάνατο, κάνει τον έλεγχο. Αυτό τι ήθελα έκανες, να πω. Τι έκανες, θα σε πιάσω από τα αυτή, τι έκανες στη ζωή. Ποια ήταν η συμπεριφορά σου. Ακόμη και οι Τούρκοι δεν θα φάει πιλάφι, εν πάση περιπτώσει. Το βάζει παράδειγμα, θα φάει πιλάφι, τι άλλο λένε. Αυτό με συγχωρείτε, αν μπορώ θα συνεχίσετε. Ναι. Ήθελα απλώς να υπομνηματίσω κάτι που είπατε ως άριστος νομικός. Νομίζω ότι θα σας βοηθήσω αν πούμε ότι μία θρησκεία έχει συγκεκριμένο, γνωστό, λατρευόμενο θείον. Βεβαίως. Δεύτερον, έχει συγκεκριμένη λατρεία, ελευθέρα, ναι, τότε ελευθέρα, προστατεύεται με το συντάγματος, τελετουργία, αυτό θα πει λατρεία, ανεπτυγμένη, ναι, ναι, λατριακή ζωή. Και τρίτον, έχει πλήρωμα συγκεκριμένο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να... Το σύνολο των πιστών. Αυτά όλα λείπουν. Από πώς που θα γίνει θρησκεία. Δηλαδή με τα αφηρημένα ουσιαστικά τα οποία χρησιμοποιούν ορισμένοι νομίζουν ότι θα εισβάλλουν μέσα στο κοινωνικό βίο των Ελλήνων και θα μπορέσουν να επικρατήσουν και να επιβάλλουν αρχές ή απόψεις οι οποίες είναι ξένες προς την οργάνωσή μας και προς ελληνικές ειδικές αρχές. Εμείς έχουμε ειδικές αρχές οι οποίες δέθηκαν με τον χριστιανισμό και γαλούγησαν όλη την ανθρωπότητα. Εδώ στηρίζεται όλη η αναγέννηση. Σε εμάς τους Έλληνες στηρίζεται η αναγέννηση. Γιατί λέμε αναγέννηση, τι κάνανε. Ακόμη και οι ρυθμοί, Λουί Σέρι, βλέπετε τα πολωνάκια, στις καρέκλες, όλα. Από πού προέρχονται αυτά. Δεν προέρχονται από τον κορυφιακό ρυθμό, από τον Ιωνικό ρυθμό, από τον Δωρικό έστω ρυθμό, από τα πάντα. Από... Γιατί λέγουμε έχουμε την αναγέννηση μετά από το Μεσαίον. Επομένως, ενώθηκε το πνεύμα των Ελλήνων, αυτό το βαρύ, το αστίκωτο, μαζί με τον χριστιανισμό, το απάλληλο χριστιανισμό. Του διαχείρισε την αγάπη. Κινήσει τη δουλεία. Δεν έχουμε την κατάσταση. Δεν έχουμε τον εξαντραποδισμό που είχαμε στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο. Όλα αυτά μπορούν να τα αγνοήσουν οι Έλληνες και μάλιστα οι βουλευτές και να αφήσουμε τον ελληνικό λόγο και τα παιδιά μας έρμεο της αγαθής προαιρέσεως του κάθε τη χάρπα και του κάθε εκμεταλλευτή. Κύριε Μιχαλόπουλε, μπορώ, ναι, να προσθέσω. Βεβαίως. Επειδή ακούω και εγώ τόση ώρα τι είπατε κι εσείς πρώτος για τις απαντήσεις που ελάβατε από Έλληνες βουλευτές. Εμένα δεν είναι ο ρόλος να κάνω κριτική σε αυτό το σημείο, αλλά ήθελα να εκφράσω μια απορία και ένα παράπονο συγχρόνως. Εάν ήρχονται βουλευτές σε αυτή τη συνάντηση ή οποιαδήποτε άλλη φορά για να συζητήσετε το θέμα, δεν θα τους συζητούσατε, νομίζω, να αναλύσουν τη διδασκαλία αυτών των ανθρώπων. Όχι, όχι, όχι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς και γι' αυτό. Τα όρια της συναλληλίας είμαστε αναγκαίοι, διότι εμείς εξ οφίτσιο μελετούμε αυτά τα πράγματα και μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε σε οποιονδήποτε. Θα ήρχονται εδώ να πούν περίπου αυτά που μας είπε σοφότατα ο κύριος Βασιλάκης. Εγώ αυτό θα περίμενα. Για να ακούσει ο ελληνικός λαός να ενισχυθεί, να κατά τονωθεί. Κατά πόσον είναι να δυνατόν να αναγνωριστεί μια θρησκεία τέτοια. Πατέρα Γεώργιε, με ειρωνεύτηκαν κάποιοι και μου είπαν ότι τώρα τι ασχολείσαι με αυτά, τι τα θέλεις αυτά, αυτά έτσι είναι, θα περάσουν σήμερα. Και όταν τους ανέλησα ότι κύριε δεν θα περάσουν, εδώ ένας εισαγγελέας
κάνει μια έρευνα και βρίσκει περιπτώσεις των περιπτώσεων. Εδώ, πατέρα Μεταλληνέ, έρχονται απάνω μανάδες. Δεν προχθές μια μητέρα από το Άργος, κλαίουσα, φωνάζοντας, το παιδί μου, μου το πήρανε. Έρχονται άλλοι γονείς οι οποίοι το παιδί μου, μας πήραν εκείνο, μας πήραν τα άλλα, οι γυναίκες, τους άντρες τους. Έρχονται περιπτώσεις, δηλαδή αρπακτικές, οι οποίες δεν υπάρχουν σε καμία ως τον άντρα έχω συναντήσει που ασχολούμαι τόσο καιρό με τις αιρέσεις. Εδώ είναι να τους πάρουν, να τους διαλύσουν και να στρέψουν τα παιδιά κατά των γονέων, την σύζυγο κατά του σύζυγου, τον σύζυγο κατά τη σύζυγου και ειδικά με στόχο άμεσο την περιουσία. Δεν είναι αντικοινωνική δραστηριότητα αυτή, κύριε Βασιλάκη? Εγώ απέναντι μπορεί να γίνει δεκτή από τον νόμο. Είναι αίρες, με συγχωρείτε. Αίρες σημαίνει ότι υπάρχει μια θρησκεία και κάποιοι ξεχωρίζουν από εκεί πέρα γιατί έχουν κάποιες διαφωνίες, χωρίς όμως να απομακρύνουν τα ψηφιακές αρχές της θρησκείας. Είναι ο Λούθερος και ο Καλβίνος, παραδείγματος χάρη, ή ξέφυγαν από τη χριστιανική θρησκεία. Μπορεί κάποια άλλα να υπηστήριξαν. Όμως η βάση παραμένει η ίδια. Το ίδιο θα πούμε και για τους Καθολικούς. Κάνε το σταυρό του Τέντε, δεν θα μείνει μετά τη υπόστοτο στον Θεό. Θα πούμε ότι ξεφύγανε, ότι έπαψαν να είναι χριστιανοί, ότι δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν πιστεύουν στον Χριστό, δεν πιστεύουν στις δικές αρχές, στο Ευαγγέλιο. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αιρέσεις. Σύμφωνοι. Από πού έτσι, από πού απεστήσαν και έγιναν αίρεσαι αυτοί? Από μια θρησκεία. Πολύ σωστό. Ποια είναι η μάνα από την οποία αποχωρήσαν? Γι' αυτό ούτε φιλοσοφία μπορεί να ονομαστεί, είναι παραφιλοσοφία όπως είπα στην αρχή. Τίποτα. Αυτές είναι παραδοσκοπικού χαρακτήρα. Κασκτερικού μάλιστα χαρακτήρα. Αυτές σατανιστές, διαβολικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι ευώνυκοι. Το χρήμα τους ενδιαφέρει, ο εξευτελισμός, ο η Χάμπαρντ, ακριβώς. Ο Χάμπαρντ, ο Ρον Χάμπαρντ, είπε χαρακτηριστικά το εξής, το είχε δηλώσει, ότι αν θέλεις να κερδίσεις 1 δισεκατομμύριο δραχμές, ίδρυσε μια θρησκεία. Αυτού του τύπου τη θρησκεία ασφαλώς θα έχουμε. Και στην Αμερική αυτή η ίδρυση των θρησκειών, αυτές οι ιδρύσεις είναι εύκολες, είναι πάρα πολύ εύκολες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν παρεμπιμένοι. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Βασιλάκης προηγουμένως, σοφά, ότι δεν υπάρχει συνείδηση στην Αμερική. Δεν υπάρχει συνείδηση έθνους δηλαδή στην Αμερική. Η πανσπερμία όλων των αιρέσεων εκεί πέρα και όλων των θρησκειών. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη, υπάρχει κάτι περίεργο. Όταν κανείς θέλει να κάνει την λεγόμενη emigration στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μεταβεί εκεί για μονιμότερο ή λιγότερο χρόνο, του δίνουν να συμπληρώσει μια φόρμουλα στην οποία αναγράφεται και το θρήσκευμα. Ζητείτε το θρήσκευμα στο οποίο είναι εντεταγμένο. Διότι θέλει το κράτος ως ευνομούμενη πολιτεία να ελέγχει τον καθένα που βρίσκεται δηλαδή. Πώς έχουμε αυτά τα γεγονότα του Λος Άντζελες κλπ. Που σκοτώνονται, αυτοκτονούν οι άνθρωποι απομένως. Παρά την απόλυτη ελευθερία που είναι και καλή και κακή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την απόλυτη μέχρι σημείο ώστε να υπάρχει και θρησκεία σατανισμός. Σύμφωνοι. Έχουμε όμως έλεγχο το πού ανήκει, πού εντάσσεται, σε ποια κοινωνική ομάδα εντάσσεται. Εδώ δεν θέλουν έλεγχο. Εδώ εκλαμβάνουν την Ελλάδα ως ξέφραγο αμπέλη. Είναι οι περισσότεροι εθνικιστές όλων των λαών και των Ευρωπαίων. Ακόμη και τη σημαία την οποία έχουμε από πίσω τώρα και τη βλέπουμε και στον Πρωθυπουργό και στους διαφόρους, την πήραν από την Αμερική, τη σημαία την Αμερικάνη. Και όταν δίνουν όρκο ότι ορκίζονται για να γίνουν επίκουροι οι Αμερικάνοι και πρέπει να πάνε στα γένεια την Αμερικάνη, ο όρκος τον οποίο δίνουν στην Αμερικάνικη πολιτεία, αν τον ακούσετε καμιά φορά, είναι τόσο σκληρός και τόσο ταπεινωτικός για την προέλευση αυτού που τον δίδει, που αν άνθρωπος είχε κόκκο συνάπειος φιλωτή μου και εθνικισμού, σε καμιά περίπτωση δεν τον έδινε. Πρέπει να τα παλινθείς όλα, να τα καταραστείς όλα. Είναι όρκος γίνεις... που έδωκε κάποιος μακαρίτης, μεγάλος ηγέτης της Ελλάδας. Ναι. Να μην πούμε το όνομα. Ήθελα να σας ρωτήσω, πατέρα μου, το εξής. Εμφανίστηκαν εδώ πέρα τώρα με τη νέα τους μορφή, με ένα λεωφορείο με δύο ρόφους, δεν ξέρω αν το έχετε δει στους δρόμους. Όχι, δεν το που είναι. Κινείται βέβαια σαν αντιολογία απ' έξω οτιδήποτε, μοιράζοντας φυλάδια τα οποία ελάτε εδώ κοντά μας να σας λύσουμε εμείς τα ερωτηματικά, να σας λύσουμε εμείς τα απορίες σας, εμείς θα σας φέρουμε σε έναν κόσμο εφορία σας με τον προβληματισμό τον οποίο θα δημιουργήσουμε, και χρόνος εμφανίζονται και στα βιβλία τα οποία μοιράζουν και πουλάνε, εμφανίζουν την εκκλησία τους, εκκλησία της αντιολογίας, και κάνουν χρήση και του σταυρού. Απάνω έχουν το σταυρό. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια εμπειρία που έχω. Θα ήθελα να μου πείτε αυτό και θα ήθελα για τους, και για τους τηλεθεατάς οι οποίοι άκουσαν την αναγγελία για την εκπομπή αυτή που είμαστε όλοι εδώ απόψε, ότι θα ήθελανε
και από σας και από τον κύριο Σωτηρόπλο, που είστε ο πλέον αρμόδιος θεολόγοι, να λέγατε ακριβώς τι ευαγγελίζονται τελικά, τι περνάνε στον κόσμο, τι το σάπιο και πώς το εμφανίζουν ότι είναι ένα υγιές, ότι είναι ένας υγιής προβληματισμός. Θα ήθελα να αρχίσω με μια εμπειρία και αμέσως θα περάσει ο λόγος στον κύριο Σωτηρόπουλο, πρέπει να το ομολογήσω. Από πολλά χρόνια έχουμε συνεργαστεί σε αυτά τα θέματα κοντά στο μακαρίτη τον πατέρα Αντώνιο Λεβιζόπουλο, αλλά και πολύ νωρίτερα, ο καθένας χωριστά, και εγώ αναγνωρίζω την επιτυχή δράση για τόσα χρόνια, ευλογημένη θα έλεγα προσπάθεια, εν πλήρη γνώση των αντικειμένων του, του κυρίου Νικολάου Σωτηροπούλου. Είναι από τους καλύτερους αντιρρητικούς θεολόγους που διαθέτουν. Δεν το λέω εγώ για να κολακεύσω. Και εγώ δεν το λέω, δόξα παραλλήλου λαμβάνοντες. Ξέρετε, ανήκω σε μια ομάδα που δεν κολακεύει. Το ακούει το Πανελλήνιο, το οποίο κρίνει, και έχω ακούσει και τις κρίσεις των ανθρώπων. Ο ελληνικός λαός έχει κρίση, δεν είναι άκρητος λαός. Ο πατήρ Γεώργιος, κύριε Μιχαλόπουλε, έχει τεραστία μόρφωση, ομολογουμένη μόρφωση, αλλά υπεράνω της μορφώσεως, πιστεύει στην Ορθοδοξία, είναι φοβερά αντιαιρετικός και αντιπαπικός, και επειδή σήμερα γίνονται μεγάλες προδοσίες της πίστεως, τον θεωρούμε μεγάλο κεφάλαιο στην Εκκλησία μας, για να δώσει και να δίδει και να δώσει ακόμη περισσότερο, αν παραστεί, αλλά αν και γίνει καμιά ψευδοένωση, την μαρτυρία της Ορθοδοξίας. Από τους καθηγητάς πανεπιστημίου θα προσκρούσουν στη μετριοφροσύνη του, τον θεωρούμε τον σπουδαιότερο. Να συμπληρώσω εγώ βέβαια. Γιατί είναι και μορφωμένος και πιστός άνθρωπος. Να συμπληρώσω εγώ το ότι... Δεν έχουμε, δυστυχώς, θα το πω, μεταξύ των καθηγητών του Πανεπιστημίου δεν είναι όλοι ικανοί. Θα στείρα στέρος για φέρει εδώ. Λοιπόν, έτσι να πω. Είμαι ευτυχή. Είναι μια, έχω μια ελπίδα για την Εκκλησία μας, ο πατήρ Γεώργιος. Αρκετούς θεολόγους, φοιτητές, οι οποίοι γίνανε τυχιούχοι πλέον, δημοσιογράφοι, και ήσαν υπερήφανοι διότι είχαν πνευματικό οδηγό τον πατέρα Μεταλληνό. Σύμφωνοι, νομίζω ότι το θέμα αλλά μας θέλω είναι άλλο. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι να το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ότι εσείς, μια και το είπε ο πατέρας Μεταλληνός, ότι ανήκατε και ανήκετε στην ομάδα την περίφημη του Καντιώτη, ο οποίος επέρασε και περνάει βέβαια 60 χρόνια δουλεύω. 60 χρόνια δουλεύοντας για την Εκκλησία, χωρίς ποτέ μα ποτέ να υπάρχει μια γρατζουνιά στο πνευματικό του έργο, όρθιος, εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, στριφνός, ακέραιος, αμήλικτος, αλλά είτε μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ο τόπος και η Ορθοδοξία και οι εποχές, οι τραγικές εποχές που περνάμε, και έτσι τους στέλνουν. Και διότι το Ευαγγέλιο είναι αυστηρό. Τελείως υπόθεση. Το Ευαγγέλιο είναι αυστηρό και όποιος θέλει να εκπροσωπήσει την Ορθοδοξία θα βαδίσει σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου. Εμένα τώρα, πατέρα Μεταλληνέ, με έχει αναγκάσει και διαβάζω τις μεταφράσεις που έχει κάνει των δυσκόλων. Είναι χωρίων, εκπληκτικά, και νομίζω και ο Ιησούς και λέω, για χθε είναι από τα σημαντικότερα ερμηνευτικά βιβλία. Ότι πρέπει βιβλία, να έχει ημέρα με 64 ώρες για να παράγει αυτό το έργο και να Συμφωνή. Τρέχει και σε όλη την Ελλάδα Συμφωνή. Να διδάσκει και να ποδηγετεί και εδώ και στο εξωτερικό. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αν έχουμε σταυρός. Κάτι καλό, είναι του Θεού. Έτσι. Τα κακά είναι δικά μας. Τα καλά είναι του Θεού. Θέλω λοιπόν να πω για το Σταυρό το εξής. Δεν είναι περίεργο. Οι ομάδες αυτές ενεργούν πραγματικά σκοτεινά και κατασκοπευτικά στον τόπο τους και μετέρχονται όλες τις μεθόδους των προπαγανδών. Υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι προπαγάνδες. Αυτός ο τόπος 200 χρόνια τώρα είναι ξέφραγο αμπέλι. Ασχολήθηκα στη διδακτορική μου διατριβή με τις προτεσταντικές και ευρύτερα τις δυτικές προπαγάνδες. Δεν θα πω τώρα τα όσα έχω γράψει, αλλά είναι πεποίθησής μου πλέον ότι μπορούν να απατήσουν τους πάντες. Πρώτον, απατούν τους πολιτικούς, ή διότι οι πολιτικοί καταφεύγουν στην ψηφοθυρία, ή διότι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν ορισμένα προβλήματα, διότι είναι τελείως δοσμένοι σε ξένες πραγματικότητες. Η ταύτιση, έλεγα, των περασμένων αιώνα, δεν πρόκειται να υποστούμε τίποτε, διότι έχουμε τον Μαυροκορδάτο και τον Κολέτη, που ήταν οι πρώτοι αντιτιθέμενοι μεταξύ τους του περασμένου αιώνος, φίλους μας.
ευμενώς διατεθειμένους απέναντί μας. Ανέβαινε ο ένας πρωθυπουργός ή μετά ο άλλος και αυτούς τους υπεστήριζαν. Αυτό δυστυχώς, εκεί, ας πω την λαϊκή φράση, ποντάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Το δεύτερο, ως προς το Σταυρό. Μήπως οι μάρτυρες του Γεχοβά που άλλαξαν ένα σωρό ονόματα στα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες δεκαετίες, δεν φιγουράρουν στην Ελλάδα ως χριστιανοί μάρτυρες, χριστιανοί μάρτυρες του Γεχοβά? Λοιπόν, η εμπειρία μου πρόσφατα, για να μην πω περισσότερα, μία φορά το μήνα, την πρώτη Τετάρτη, ας κάνω και διαφήμιση, όρισε η κυρία Δήμαρχος Ζωγράφου να κάνω ένα μάθημα ελληνικού πολιτισμού σε κάποια αίθουσα του Δήμου. Στο δεύτερο ή τρίτο μάθημα ήρθε μία κυρία και μου λέει, θέλω να σας μιλήσω στο τέλος του μαθήματός μου. Ξέρετε, είμαι χριστιανή σαϊεντολόγος. Συγγνώμη, ορθόδοξος σαϊεντολόγος. Εγώ γέλασα. Μου λέει, γιατί γελάτε? Λέω, το πρόβλημά μου είναι πώς κατορθώνεται να συντεριάξετε αυτά τα δύο. Μου λέει, μα είναι δυνατόν να μην συντεριάζουν? Είμαι ορθόδοξη χριστιανή. Και τι είπα τότε, αγαπητή μου κυρία, λέω, γελάω, γιατί θα έπρεπε να κλαίω αυτή τη στιγμή. Πέστε μου, τι πιστεύετε για τον Ιησού Χριστό? Και μου λέει, άρη τα ρήπα. Δηλαδή, για να το πω καθαρά, ήταν μια τεκτονική θεώρηση του Ιησού Χριστού. Ένας μύστης, ένας καλός άνθρωπος, ένας μεγάλος διδάσκαλος. Λέω, αυτά ούτε ο διάβολος τολμά να τα πει, διότι εκείνος πιστεύει και φρύσει, ξέρει ποιον έχει απέναντί του. Άρχισε τότε να με επιτίθεται ενώπιον πάντων και να λέει, τώρα κατάλαβα, σπούδασε στη Γερμανία, είσαι ναζιστής, οπαδός των Γερμανών, γιατί είχε προηγηθεί η καταδίκη του και έβαινε τη θεολογία από την Γερμανία. Πόλου. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουν, και πρέπει να το ξέρει ο λαός μας, όλα τα μέσα που προσφέρονται στη διάθεσή τους για να απατήσουν τον κόσμο. Το ερώτημά μου είναι, αν μπορεί να βρεθεί Έλληνας ο οποίος θα απατηθεί από ανθρώπους που ήσαν κάτι άλλο και μετά γίνονται αυτομάτως θρησκεία για να μπορέσουν να διεισδύσουν στη ζωή του Έλληνας? Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δηλαδή χρησιμοποιούν το Σταυρό τα πάντα ως δόλωμα, ως μαλακτικό για να περάσουν. Ο Σταυρός είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί διάθεση επικοινωνίας. Διότι όταν δει κανείς το Σταυρό, δίνει εμπιστοσύνη. Αλλά η δική μας είναι. Και χαλαρώνει την αντίσταση. Πολύ σωστά. Σημείο επαφής. Σημείο επαφής. Χαλαρώνει την αντίσταση. Μέσω προπαγάνδας δηλαδή. Εάν πατέρα με τα λένε, έχουμε αυτούς τους τηλεθεατές, οι οποίοι είναι και ίσως έχουν και καινούριους απόψε, με λίγα λόγια θα έλεγαν να τους πείτε τι ακριβώς εσείς ζήσατε, και μάλιστα είχατε και πικρές εμπειρίες από όλη αυτή την ιστορία. Το έζησα σημαίνει ότι κάπως προσπάθησαν να με πλησιάσουν, δεν έζησα από κοντά τους ανθρώπους. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, τι ακριβώς θα τους λέγατε ότι το ΚΕΦΕ ευαγγελιζόταν? Αυτό που θα πω, αυτό που καταστάλαξε μέσα μου από την επιλεκτική μελέτη διαφόρων κειμένων τους είναι το εξής. Προβάλλουν μία ηθικολογία. Ξέρετε, οι αιρέσεις όλους τους αιώνες με τον ηθικισμό τους επηρεάζουν. Συγχρόνως κατηγορούν τις ατέλειες των άλλων. Είναι η μέθοδος όλων των αιρέσεων που κυκλοφορούν στον χώρο μας. Ο Θεός τους, ο Κύριος τους, η ηγεμονική φυσιογνωμία σε αυτό το σύνολο ανθρώπων είναι ο Χάμπαρτ. Μελετούν τα βιβλία του Χάμπαρτ ως να ήταν το υψηλότερο Ευαγγέλιο. Έχουν δίκιο όταν λένε θρησκεία θρησκειών, γιατί για αυτούς αυτό ισχύει. Έχουν απόλυτη υποταγή στον άνθρωπο αυτόν που έχει ένα βίο όχι τόσο καθαρό, αυτά είναι γνωστά ήδη στον τύπο. Με την ηθικολογία λοιπόν αυτή, ή προτείνοντας ορισμένες τεχνικές για την καλλιέργεια της διανοίας του ανθρώπου, για την μεταμόρφωση του ανθρώπου μέσα στην φανέρωση των δυνάμεών του. Ο άνθρωπος κρύβει δυνάμεις τις οποίες μπορεί να καλλιεργήσει και καλλιεργώντας αυτές τις δυνάμεις να αποκτήσει τεράστιες δυνάμεις. Αυτοσωτηριακό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ για τον όρο. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Δημήτριος ο Παναγόπουλος, μια εκλεκτή ψυχή, ορθόδοξος κήρυκας, ούτε έργο σωτηρία σαν ο Φαρισαίο, ούτε αυτοσωτηρία. Έχουμε Χριστοσωτηρία. Όλες αυτές οι κινήσεις βρίσκουν την δυνατότητα σωτηρίας μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο. Αφού περάσει όμως από το καθαρτήριο συγκεκριμένα αυτών της οργανώσεως. Η απόλυτη υποταγή λοιπόν στην οργάνωση καλλιεργεί προσωπικότητες εντελώς αντικοινωνικές, τα είπατε και εσείς προηγουμένως, καλλιεργεί ανθρώπους που συνεχώς ελαττώνεται ο ψυχισμός τους, οι δυνάμεις αντιστάσεως, γίνονται όργανα χρησιμοποιούμενα, ενεργούμενα δηλαδή από την οργάνωση αυτή, και εδώ είναι το επικίνδυνο σημείο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από αυτή την οργάνωση και από άλλες παρόμοιες οργανώσεις που κυκλοφορούν στον τόπο μας για οποιοδήποτε σκοτεινό σκοπό. Δηλαδή είναι απώλεια, σβήσιμο τέλειο της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Κύριε Σιδηρόπουλε. Τότε χρησιμοποιούν το Σταυρό, δεν πρέπει να μας ξενίζει. Είναι μέθοδος όλων των σκοτεινών δυνάμεων, κινήσεων, να αναμειγνύουν θεϊκά πράγματα με σατανικά πράγματα, διότι δεν μπορεί να ευδοκιμήσει το ψεύδος εάν δεν προσλάβει και μερικά στοιχεία αληθείας, μερικά ιερά στοιχεία. Ακριβώς. Με υπενθυμίζετε τους λόγους του δαιμονίου εκεί, του Πίθωνος στους Φιλίππους, που έκανε αρίστη σύσταση των Αποστόλων. Ας το πέστε το, κύριε Νίκο, είναι χαρακτηριστικό, λοιπόν, για τους ακροατάς. Όταν πήγαν οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας στους Φιλίππους της Μακεδονίας να κηρύξουν, επί ημέρες τους ακολουθούσε μία γυναίκα η οποία κυματικό πνεύμα, μια δούλη, πνεύμα Πίθωνος, πληροφοριοδοτήσεως, και φώναζε δυνατά να ακούει ο κόσμος. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Απόστολοι, είναι άνθρωποι του Θεού του Υψίστου και ήρθαν εδώ να μας κηρύξουν τρόπο σωτηρίας. Αρίστη σύσταση για τους Αποστόλους, για να κατακτήσουν την εμπιστοσύνη. Έτσι, του λαού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και κατόπιν να προσφέρουν, ο Σαντανάς στα δικά του και να γίνει πιστευτό. Άλλο επιτρέπεται, είναι η βολακία. Εξοργίστηκε ο Παύλος, διαπονηθείς λέει το πνεύμα τη, εστράφει προς το δαιμόνιο και έδωκε εντολή εν το όνομα του Χριστού να εξέλθει. Είναι η κολακία. Εξετόξευε αυτή την κολακία για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον Αποστόλο. Τι ωραίος που είσαι. Κόραξ και αλόπησε ο γνωστός Λύτος. Και όταν εξήλθε το δαιμόνιο, λέει έτσι κάνοντας ένα λογοπαίγνιο ο Λουκάς της Πράξης, όταν εξήλθε λέει το πνεύμα το δαιμόνιο και συγχρόνως εξήλθε η ελπής της εργασίας. Εργασία εδώ σημαίνει κέρδος. Η ελπίδα στο κέρδος των κυρίων που εκμεταλλευόντουσαν το δημόσιο. Πολλοί εργασίες θα ρίχνει τη χειρή σε αυτή τη μαντεβομένη. Ήταν όργανο. Αυτό κάνουν όλοι οι σκοτεινοί άνθρωποι. Εκεί καταντούν οι οπαδοί. Αυτόν τον δυνάμει. Ο διάβολος παρουσιάζει και ο Άγγελος Φωτός πολλές φορές. Οι Ιακωβίτες παλαιότερα πάνω στη Σκοπιά είχαν το έμβλημα τον Σταυρό. Κατόπιν άλλαξαν θεωρία. Αλλάζουν και αυτοί για λόγους παραπλανητικούς συνεχώς, ονόματα, θεωρίες κλπ. Κύριε Βασιλάκη, νομικά μπορούμε να αγγίξουμε το θέμα. Νομικά, αλλά τα πρώτα πρώτα θα το αντιμετωπίσουν το θέμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, δυνάμει ειδικού νόμου και άλλων παλιών πριν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διαταγμάτων κλπ. Θα πρέπει, αν θέλει να φτιάξει ένα ευκτήριο οίκο, να υποβάλει αίτηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να δώσει την άδεια. Για να δώσει την άδεια, θα πρέπει να διαπιστωθεί από την επιτροπή η οποία θα χορηγήσει την άδεια ότι είναι γνωστή θρησκεία, δηλαδή με γνωστές διδασκαλίες, με γνωστό Θεό στον οποίο πιστεύει και γνωστή λατρεία, η οποία θα είναι δημόσια και δεν θα είναι κρυβή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμφισβήτητα το Υπουργείο θα απορρίψει την αίτηση, άλλωστε από εκεί ξεκίνησαν και οι Ιαχωβάδες, έτσι κατέβηκαν στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί ζήτησαν την άδεια να αποκτήσουν κτίριο οίκο, δεν χορήγησε το Υπουργείο Παιδείας, θεώρησε το διοικητικό δικαστήριο ότι τάχα είναι ανετιολόγητη η απόφαση η οποία απέρριψε την αίτηση των Ιαχωβάδων για δημιουργία κτίριου οίκου, και το αποτέλεσμα ήταν ότι άρχισε το σπάσιμο πλέον και έφτασαν μέχρι το σημείο μετά να θεωρούνται ότι μπορεί να πάνε συνετικό διαζύγιο, ότι η γάμη είναι υποστατή, δεν είναι ανυπόστατη, επομένως τα τέκνα είναι γνήσια. Δημιουργούνται τρομερά προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά. Νομικά η Ιαχωβάδες δεν είναι θρησκεία για τον τόπο, είναι αναγνωρισμένη θρησκεία. Είναι αναγνωρισμένη πριν από τα δικαστήρια. Βεβαίως υπάρχουν και νομοδοτήσεις, υπάρχει νομολογία. Ο καθηγητής κύριος Ιωάννης Κονιδάρης, καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου, έχει εκδώσει έναν τόμο που περιέλαβε όλα αυτά τα κείμενα, τα νομικά κείμενα, τα αναφερόμενα στους μάρτυρες του Ιαχωβάδες. Και δέχεται, γιατί για τους μάρτυρες του Ιαχωβάδες, τι δέχεται, πατέρα. Όχι τι δέχεται ο κύριος Κονιδάρης, έχουν αναγνωριστεί μέχρι σε ενός σημείου, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ακριβώς. Έχω εδώ πλήρη νομολογία μέχρι και τον Άριο Πάγο και μέχρι και το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτά είναι βεβαίως. Δέχτηκαν όλα τα δικαστήρια, ξεκινάει από το μονομελές πρωτοδικείο από την εκκλησία δικαιοδοσία, που κλείθηκε να αποφανθεί εάν τυχόν μπορεί να πάρθει ένα συνετικό διαζύγιο γάμου που έγινε κατά τον τύπο των Ιαχωβάδων, και αν μπορεί να πάρθει συνετικό διαζύγιο. Γιατί αν τυχόν δεν θεωρείται ότι υπήρχε γάμος θρησκευτικός,
αν αμφισβητείται και δεν έχει κάνει πολιτικό γάμο, δεν μπορεί να δώσει συνετικό διαζύγιο. Αυτό ο γάμο είναι υπόστατο. Και τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από αυτό το γάμο είναι τέκνα που δεν έχουν γεννηθεί. Εξώγαμα, όπω τα λέγαμε παλιά. Τέκνα. Και δέχεται το δικαστήριο ότι πράγματι είναι γνωστή θρησκεία, γιατί είναι γνωστή η λατρεία. Κλπ. Κλπ. Αυτά που είπαμε προηγούμενα. Μπορούμε όμως εμείς να μπούμε μέσα στη λατρεία τους, δεν μπορεί κανείς. Γιατί δεν έλαβαν υπόψη, δεν έλειψε υπόψη ότι οι θεωρίες τους αντίκειται προς τη δημοσία τάξη, διότι αυτοί υποστηρίζουν ότι όλες οι εξουσίες προέρχονται εκ του διαβόλου. Είναι ανατρεπτικές οι θεωρίες. Απλούστατα διότι δεν υπήρχε ζεστή αντιδικία και ότι αυτοί έχουν χρήματα, είναι οργανωμένοι, ενδιαφέρονται για να χωθούν μέσα σαν σφήνα, μέσα στην Ορθοδοξία, πληρώνουν χρήματα, παίρνουν τους καλύτερους καθηγητές, τους υποστηρίζουν στα ανώτερα δικαστήρια και έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Ποια είναι η αντιδικία που έχετε? Θα κάνουν την αντιδικία οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων? Και το σημαντικότερο, κύριε Βασιλάκη, αν με επιτρέπετε, κύριε Μιχαλόπουλε, δεν έκανε δίκαια. Ενώ όταν σπούδασα στη Γερμανία επί πολλά χρόνια, συζητούσα με Έλληνες μάρτυρες του Γιακωβά αυτά τα θέματα και τους έλεγα, εάν κάποιος εχθρός, θεωρητικά μου μιλούσε, επιτεθεί κατά της χώρας που με φιλοξενεί και μου δίδει την δυνατότητα να ολοκληρώσω τις σπουδές μου, θα έπαιρνα όπλο να υπερασπίσω ως Ορθόδοξος Χριστιανός. Του διαβόλου είναι ο πόλεμος, αλλά αν επετίθετο κάποιος, θα υπερίσχυε αυτή τη χώρα. Το ερώτημα είναι ότι έχουν τόση εύνοια, ανήγυραν ολόκληρο συγκρότημα για πολλές χιλιάδες ανθρώπους εις την Βιωτία, ανεποκατέβαινε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θρυβών και Λεβαδίας όλες τα γραφεία κλπ. Και επί Νέας Δημοκρατίας και επί παρούσης κυβερνήσεως, δηλαδή Πασόκ, δεν κατάφερε τίποτε, το έκτισαν χωρίς να έχουν ούτε ένα πιστό. Και το σπουδαιότερο, εάν συμβεί οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένοι να την υπερασπίσουν, αλλά πιστεύω ότι θα συμβάλλουν με τους εχθρούς αυτής της χώρας. Γράφει η ίδια απόφαση. Θα συνεργαστούν. Ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός για να θεωρηθούν θρησκεία γνωστή, δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν πιστεύουν στο Χριστό. Δεύτερον, ότι δεν πιστεύουν, δεν δέχονται ότι θα πρέπει να πάρουν όπλο ή να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία χωρίς καν να κρατούν όπλο. Ότι αρνούνται την αιμοδοσία και κάποια άλλα πράγματα. Και αυτό ήθελα να πω σε αυτούς τους σοφούς δικαστές που έχουν βγάλει αυτές τις αποφάσεις. Να προσθέσω αυτά τα φοβερά που είπατε. Γράφουν στα βιβλία τους, δεν είμαι θα υπέρ της ειρήνης του κόσμου, είμαι θα υπέρ του πυρηνικού πολέμου, να καταστραφεί όλη η ανθρωπότης ως Βαβυλώνος, Χριστιανοσύνη και όλη η ανθρωπότης και να μείνουμε εμείς οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι καθαροί και οι άγιοι και να κυβερνήσουμε τη γη. Να ολοκληρώσετε να τώρα, να ολοκληρώσετε, αυτό έχει μεγάλη σημασία αυτά τα θέματα που έχουν, που έχουν σχέση με, και με τους άλλους Έλληνες. Λέγονται Έλληνες αυτοί. Οι Έλληνες ενώπουν τον ομινής. Κατά ποιον λογική εγώ θα πάω? Θα υπηρετήσω κανονικά στρατό, θα κρατήσω τόπο, θα υποστώ τις ταλαιπωρίες εγώ και ενδεχομένως να σκοτωθώ στον πόλεμο για να μείνει αυτός ελεύθερος. Μα ο πόλεμος είναι θυσία υπέρ του συνανθρώπου. Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει να θυσθεί, να θυσιάσει την ψυχή του υπέρ των αντίων αυτού. Αυτός είναι η αντίσταση κατά τους βολέων. Αυτά τα οποία δεν θα πω πιο απλά εγώ για τον ελληνικό, να τα ακούνται οικονομικά αυτά τα πράγματα. Ποιοι Έλληνες είναι ενώπιν του νομής? Εγώ δεν είμαι ίσως με αυτό. Και είναι προνομιούχοι. Είναι προνομιούχοι αυτοί. Και είναι προνομιούχοι. Με ποιο δικαίωμα αυτό θα πάει φαντάρος? Με ποιο δικαίωμα αυτό θα κρατήσει όπλο? Γιατί αυτόν δεν τον κήρυξαν υπότε, τον έχω έρθει μέσα. Αυτά που λένε τώρα. Και... Κοινωνική θητεία, ναι. Κοινωνική θητεία. Ναι. Και αυτά τα πρασινάλογα είναι αντίθετα προς το Σύνταγμα. Είναι εφευρήματα, γιατί έχουν δημιουργήσει ένα κύκλο ανθρώπων που μπορούν να ψηφοθυρούν. Και εκεί υπάρχει μια επικινδυνότητα. Υπάρχει μια επικινδυνότητα για πολλές σύγχρονες οικογένειες οι οποίες φοβούνται για τα παιδιά τους, γι' αυτό έχουμε και αυτές τις αυτοκτονίες, τις στρατώνες, τις Σκοπιές παντού, να τους λένε πες, δήλωσε παιδί μου ότι είσαι χιλιαστής. Θα πω κάτι άλλο. Το αίσθημα, του Χριστού μέσα τους και της θρησκείας δεν τους πειράζει να πούνε τώρα αυτό το πεις έτσι, δεν υπάρχει, εσύ χριστιανός είσαι, αλλά πες το. Και να έχουμε μια πανστρατιά πλέον αύριο το πρωί ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στο στρατό διότι είναι χρειάστε. Όταν είχε ψηφιστεί ο περιβόητος νόμος 741, δεν κάνω λάθος, επί Αβέροφ του Μακαρίτη και δεν κρίνω πολιτικά κομματικά αυτή τη στιγμή, είχαμε μια εκπομπή στο πρώτο κανάλι της τηλεοράσεως
στον πρώτο διάβλο, να το πω ελληνικά, και είχα πει το εξής, ότι τι θα έλεγε το κράτος εάν αυτή τη στιγμή εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί λέγαμε ότι είμαστε εναντίον του πολέμου. Ποιος χριστιανός είναι υπέρ του πολέμου? Άλλο να υπερασπίσει κανέναν λογικό άνθρωπο και άλλο να αρνηθεί. Έτσι, δεν πάμε να πολεμήσουμε κανένα. Λοιπόν, εάν εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, κύριε Μιχαλόπουλε, πούμε ότι δεν πάμε να υπερασπίσουμε αυτό το δόγμα. Διαλόγου συνειδήσεων. Διαλόγου συνειδήσεων. Αποτροπιαζόμεθα να βλέπουμε όταν ένα ο άλλος απολάβει όλων των προνομίων του Έλληνος πολίτου, τότε εκεί θα φτάσουμε. Συγγνώμη που το λέγω, ντρέπομαι. Όχι, όπως λέτε. Όπως λέτε, ο διαλόγος. Το άλλο θέμα. Θα πολεμήσει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνειας. Είναι αρκετό. Άλλο θέμα. Το άλλο ήθελα να πω το εξής. Για το θέμα των όπλων. Πρέπει να καταλάβουμε την απάτη η οποία παίζεται εις βάρος του ελληνικού λαού. Δεν είναι εναντίον του να πάρουν όπλα και να αγωνιστούν. Περιμένουν τον Αρμαγεδόνα. Κατά διαστήματα επανέρχεται το θέμα του Αρμαγεδόνα για να κρατούν μέσα σε μια φοβία. Αυτό κάνει και η Σαϊεντόλογη, ναι. Η Σαϊεντολογία διατηρεί σε μια μόνιμη φοβία, σε ένα καταθλιπτικό βάρος τους οπαδούς της. Το ίδιο κάνουν και οι μάρτυρες του Γεχοβά. Μου έλεγε μια Γερμανίδα η οποία είχε βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανή, προερχομένη από τους μάρτυρες του Γεχοβά, μου έλεγε το εξής. Ένιωσα αέρα ελευθερίας μπαίνοντας στην Εκκλησία. Ήμουνα συνεχώς, λοιπόν, υπομόνιμη απειλή. Ο Αρμαγεδόνας αναμένεται από αυτούς. Να κυριαρχήσουν εις τον κόσμο, θα πάρουν τα όπλα τότε να μας εξουθενώσουν όλους, όχι μόνο εμάς. Θα πούνε ότι έλαβαν εντολή από τον Ιεχωβά. Δεν παίρνουν όπλα για να υπερασπίζουν την πατρίδα τους, εκεί που γεννήθησαν. Αλλά για το δικό τους συμφέρον θα πάρουν όπλα. Γιατί ξέρουν ότι δεν είναι κατά τον όπλο. Ναι, αλλά δεν είναι κατά τον όπλο όμως. Κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πατέρ Γιώργη, εξετελέστησαν 3-4 και κατόπιν έπαιρναν 4 όπλα ο καθέναν ζητούσαν. Συγγνώμη, στη Γερμανία. Στη Γερμανία είχαν υπογράψει κονκορδάτο με τον Χίτλερ το 1933. Είναι γνωστότατο το κονκορδάτο. Πολέμησαν κάποιοι πρώην μάρτυρες του Γεχοβά εναντίον του χιτλερισμού, αλλά ήσαν πρώην. Όχι εν ενεργεία μάρτυρες του Γεχοβά. Αυτοί είχαν, η εταιρεία στο Μπρούκλιν υπέγραψε κονκορδάτο, σύμφωνο δηλαδή συνεργασία κλπ. Με το χιτλερικό καθεστώς. Είναι γεγονός. Νομικός τώρα, η χρήση του Σταυρού που κάνει σαν αντιολογία, που βγάζει τα βιβλία της, που εμφανίζεται εδώ πέρα τώρα με το Σταυρό απάνω και οτιδήποτε. Νομικός. Προσβάλλει. Μπορεί να αγγιχθεί νομικά, ας πούμε, το θέμα. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε επέμβαση δικαιοσύνης. Έχουμε προσβολή της διεθνικής και πάσης άλλης γνωστής θρησκείας. Αν προσβάλλει τη χριστιανική θρησκεία, υπόκειται στο άρθρο 14, παράγραφος 3, άρθρα περίπτωση συντάγματος. Η χρήση του συμβόλου, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάχυση. Παραγγελία του εισαγγελίων μετά την κυκλοφορία οποιοδήποτε εντύπου, άρα και αυτού παίρνει το σταυρό έντυπο, είναι πρώτον, εάν ένεκα προσβολή της χριστιανικής και πάσης άλλης γνωστής θρησκείας γίνεται αυτό. Όταν μου βάζει απάνω το σταυρό, δεν προσβάζει τη χριστιανική θρησκεία. Αφού αυτοί δεν είναι χριστιανοί και λένε ότι έχουν μια άλλη θρησκεία και λένε ότι είμαστε θρησκεία, τι θρησκεία είναι? Δεν παρουσιάζοντας χριστιανική θρησκεία. Να πούν ότι έχουμε αυτή τη διαφορά. Γιατί είναι ότι είναι ορθόδοξοι σήμερα, αυτό λέγουν, αυτό κατάλαβα ότι προσπαθούν να επιτύχουν, ότι είναι ορθόδοξοι. Με την έννοια χριστιανοί ορθόδοξοι. Δηλαδή. Χριστιανοί ορθόδοξοι σαϊεντολόγοι. Δηλαδή αυτό το προβάλλουν, δεν ξέρω μέχρι πού έφτασαν και το σπουδαιότερο. Συστηνομικός, δεν ξέρω ποιος τους ανεγνώρισε αυτόν τον τίτλο. Κανένας, απολύτως. Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ μπορεί να μιλώσω και αυτοκράτορα οίκο αυτοκράτορα να θέλουν να ιδρύσουν, θα πρέπει να καταφύγουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θεμάτων. Από επιτροπή να πάρουν την άδεια. Πατέρα Γεώργη και ο κ. Σωτηρόπουλο το ερώτημα, αλλά και η διαπίστωση. Και στον κ. Βασιλάκη ότι υπήρξε μια ανοχή της πολιτείας και μια ευκαμψία να τα περάσει τα δύσκολα και να τους αφήσει να λειτουργούν. Διότι όπως είχα κουβεντιάσει τότε και με τον εισαγγελέα τον κύριο Αγγελή, όταν πήγα και κατέστησα 3 φορές, ήτανε ξέφραγο αμπέλι τα πάντα σου. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, το λέω δημόσια, δεν έχω λόγο να το κρύψω, ότι έκανα αναφορές παντού, μα παντού, και δεν υπήρξε μία απάντηση τυπικά. Υπάρχει δε και η κατάργηση στην αστυνομία που είχανε, το ξέρετε αυτό, όπου είχαν την ομάδα όπου παρακολουθούσαν τις αιρέσεις και γενικά παρακολουθούσαν τη δράση των αιρετικών, διότι είχαμε αιρέσεις με τα ναρκωτικά, αιρέσεις με σατανιστάς, αιρέσεις με όλα αυτά, η ομάδα αυτή των αστυνομικών κατεργήθηκε. Αυτό το άκουσα και εγώ. Την ομάδα αυτή την κατήργησαν. Και
Μια και φτάσαμε και βλέπουμε, ας πούμε, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Δεν συμμερίζω με την αισιοδοξία σας, κύριε Βασιλάκη, ότι η πολιτεία θα βάλει φράγμα ή θα υπάρξουν φωνές να πούνε όχι στην θρησκεία της εντολογίας. Εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό και νομίζω ότι και η Εκκλησία πρέπει να λάβει τα μέτρα πιο ενεργά πλέον. Και εδώ να κάνω και ένα ερώτημα σε εσάς, πατέρα Γιώργη. Εμείς, μια και υπάρχουν και κάποιες έτσι αμφισβητήσεις στον αέρα, μπορούμε ή πρέπει να αποτελούμε, έχουμε το δικαίωμα να είμαστε μια ομάδα κρούσεως κατά της εντολογίας ως λαϊκοί ή και κάθε αιρέσεως? Ξέρω γιατί θέτετε αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα το λέω ευθέως, διότι μας είπαν πάρα πάρα πολύ, μα εσείς είστε λαϊκοί που κάνετε το αντιερωτικό κίνημα, εδώ υπάρχει η Εκκλησία. Εμείς λέμε οι μαχητές. Λοιπόν, θα πω το εξής, ότι καταρχάς πρέπει να παραδεχθούμε ότι γίνεται ήδη μεγάλη προσπάθεια στον εκκλησιαστικό χώρο, στον χώρο του Ράσου θα λέγαμε, του Κλείου. Υπάρχει επίσημο γραφείο της Ιεράς Συνόδου, αυτό διεύθυνε ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, αλλά δεν ήταν υπόθεση του πατρός Αντωνίου, ήταν υπόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ιεράς Συνόδου. Όπως έχει διάφορα γραφεία, έχει και συνοδική επιτροπή κατά πολεμήσεως ή του θα έλεγα εγώ καλύτερα αποκρούσεως αυτών των αιρέσεων. Και επομένως υπάρχει ένα γραφείο. Συνεχίζει την προσπάθεια του πατρός Αντωνίου. Πολλοί Μητροπολίτες ήδη, ίσως όλοι, δεν ξέρω, αναπτύσσουν ένα αντιαιρετικό αγώνα θαυμάσιο. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το έγκλημα το οποίο διαπράττουμε? Είναι το εξής. Νομίζουμε ότι κάποιος μπορεί να μονοπολίσει αυτόν τον αγώνα. Αυτό είναι εγκληματικό. Οι Έλληνες χαρακτηριζόμαστε ατομιστές, όχι με την έννοια του ατομισμού του δυτικού κόσμου. Ο δυτικός άνθρωπος, αν μου επιτρέπετε να το πω, ζει σε έναν ατομισμό ή ατομοκρατία ή ατομικισμό που θέλει, αν είναι δυνατόν, να αρπάξει τα πάντα για τον εαυτό του, να σφετεριστεί τα πάντα. Έχει ένα συμφεροντολογικό χαρακτήρα. Ο Έλληνας είναι ατομιστής, πιστεύοντας ότι αυτός μπορεί να λύσει μόνος όλα τα προβλήματα. Με άλλη έννοια. Ο αρχικαπετάνιος, ας πούμε. Οπότε 12 Έλληνες, 13 καπετανέλη. Η πλειοψηφία του ενός. Άρα εργαζόμεθα κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και πάνε όλες χαμένες γιατί δεν συνεργαζόμεθα. Για να μην μακρηγορώ λοιπόν. Αναλάβατε μια πρωτοβουλία. Μπορεί να σας κατηγορήσει κανείς, μπορεί να σας επενέσει. Κατηγορήθηκα και εγώ. Συνεχώς γράφουν και δημοσιεύουν ότι σας άναψα το πράσινο φως. Ήρθαμε διότι πιστεύουμε ότι όλες οι δυνάμεις είναι αναγκαίες. Εσείς κάνετε τον αγώνα με το δικό σας τρόπο, η Ιερά Σύνοδος με το δικό της, εμείς με το δικό μας τρόπο. Όλοι όμως πρέπει να δίνουμε τα χέρια και να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα υπάρξει κίνδυνος για την Ιερά Σύνοδο αν ο κύριος Σωτηρόπουλος, ο κύριος και εσείς αναλάβετε ένα τέτοιο αγώνα. Επομένως, για να ολοκληρώσω, πιστεύω ότι όλοι είμαστε αναγκαίοι σε αυτή την προσπάθεια. Η Ιερά Σύνοδος θα είναι το κέντρο και πιστεύω ότι και εσείς το παραδέχετε. Σαφώς αυτό. Είδατε τι σας είπα όταν κάματε την μεγαλειώδη εκείνη σύναξη που εξαγγείλατε την σύσταση αυτής της προσπαθίας, την εντισπράγμαση, εφανέρωση αυτής της προσπαθίας. Είχα πει ότι πρέπει να έχουμε εκκλησιαστικότητα και εκκλησιοκεντρικότητα. Αυτό υπεστήριξε και ο αγαπητός συναδελφός και εκλεκτός κληρικός, ο πατήρ Σταμάτιος Κλήρη. Τότε βάλατε έναν αρχιμανδρίτη, έναν από τους καλύτερους αγωνιστές που διαθέτουμε σε αυτόν τον τόπο, τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Το Ράσο προήλθε. Εσείς, όπως είπατε, στρατευθήκατε σε αυτή την προσπάθεια. Και εγώ με τα χαρά δέχτηκα και χειροκρότησα την αυτοστράτευση. Επομένως, λοιπόν, νομίζω και παρακαλώ όλους τους αδελφούς μας να πάψουμε να χτυπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν σφετερίζεται ο ένας την δόξα του άλλου. Απλούστατα, όλοι μας προσπαθούμε να αγωνιστούμε. Όχι για να χτυπήσουμε κάποιον, να φωτίσουμε τον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι απειλείται από τόσους εχθρούς που αλωνίζουν τον χώρο. Κύριε Σωτηρόπουλε, όχι... Είδα ότι θέλετε να συνεχίσετε. Όχι καθήκον, αλλά και υποχρέωση έχουμε να αγωνιστούμε. Είναι κοινή υπόθεση, υπόθεση της πίστεως και της σωτηρίας. Σας δεν είπατε, πάτερ Γιώργη. Άλλωστε... Μου είπατε σε μια άλλη συνάντηση ότι
40 περίπου αρχιερείς. 40 είναι, 42. 42, έτσι. 42. Έστειλαν τηλεγραφήματα, συνενέσεως, συμπαραστάσεις. Και συνεχίζουν, συνεχίζεται, ναι. Στο αντιαιρετικό κίνημα. Δεν είναι μερικοί, λοιπόν. Είναι η πλειοψηφία. Είναι η πλειοψηφία, όταν 42. Και τώρα με την, μετά την. Έχουμε την πλειοψηφία. Μετά το τυπικό τη αναγνωρίσεω από το πρωτοδικείο που θα έχουμε εντός λίγων ημερών και θα είμαστε έτοιμοι για να νοικιάσουμε τα γραφεία και να εξαπολυθούμε στο έργο μας. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλες πράξεις που θέλουμε να κάνουμε, διαλογιστικούς και μονολόγους. Ελπίζω ότι όλη η Εκκλησία, γιατί εμείς δεν πάμε ούτε να υπερκεράσουμε κανέναν, εμείς τη θέμεθα υπό. Εάν εγίνεται κάτι τέτοιο, και εμείς δεν θα είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το τραπέζι. Εμείς το δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή. Πέστε μας πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε εδώ. Το κάναμε επισήμως γραπτό. Ελάτε να πάρετε και ώρα στην τηλεόραση. Εγώ, πατέρα Μεταλληνέα, που όσοι έρχονται εδώ πέρα, ήδη είναι ο σταθμός ο οποίος έχει 4-5 θεολογικές εκπομπές την εβδομάδα. Και κληρικούς, και ο πατήρ Καλύβας, και ο κύριος Σωτηρόπλος, και ένας άλλος από το Αγιώρος, και άλλος και άλλος. Εδώ τη θέμεζα στη διάθεση. Πάρτε τα όλα. Δεν έχουμε τίποτα εμείς να κάνουμε. Εμείς, επειδή είμαστε λαϊκοί όμως και μπορούμε να βγούμε και να κάνουμε αυτόν τον αγώνα που δεν μπορεί να τον κάνει το Ράσο. Αυτό είναι. Μπορείτε να κάνετε πράγματα που εμείς που δεν μπορεί να τον κάνει το Ράσο. Δεν μπορεί να τον κάνει το Ράσο. Λοιπόν, και έχουμε και την ευχέρεια, σαν σταθμός ή σαν εφημερίδες, να κάνουμε αγώνα διαφορετικών. Λέμε όμως τα πάντα υπό τη σκέπη της Εκκλησίας. Τα πάντα κάτω υπό τη σκέψη της Εκκλησίας. Και θα έλεγα, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα έλεγα και κάτι, γιατί το ακούω αυτό συχνά, τον τελευταίο καιρό περισσότερο, ότι κανείς δεν μπορεί να σφετεριστεί την διαδοχή του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου. Δεν ανήκει όμως ο πατήρ Αντώνιος σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Αδελώς. Μας έδωσε παρακαταθήκη, μας έδωσε ένα συγγραφικό έργο, το είχαμε πει και την άλλη φορά, ναι, που επί δεκαετίες θα μας βοηθεί σε αυτόν τον αγώνα, και από εκεί και πέρα σε όλους ανήκει το έργο του πατρός Αλεβιζοπούλου. Δεν ανήκει μόνο σε μία ομάδα. Μα στην σιδηροδρομική τη γραμμή τη δική του βαδίζουμε και όλοι οι άλλοι. Και πρέπει να βαδίσουμε. Και αυτός για την Εκκλησία εργάζεται. Ναι, πατέρα, κύριε Έστρομπλε. Ένα χωρίο που είναι πολύ κατάλληλο, σαν απάντηση στο ερώτημα, έχουμε εμείς το δικαίωμα τέλος πάντων να διεξαγάγουμε αντιαιρετικό αγώνα, είναι από την επιστολή του Ιούδα, του αδελφοθέου. Είναι το δυνατότερο κείμενο εναντίον των αιρέσεων. Καταπέλτες, δηλαδή, πατέρα Γιώργη. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Ιούδας, αγαπητή. Όχι ο Ισκαριώτης. Ναι, όχι βέβαια, ο Ισκαριώτης, βέβαια. Και ο προδότης. Σύμφωνη. Ο καλός, ο αδελφόθεος Ιούδας. Αγαπητή, απευθύνεται προς όλους τους πιστούς. Βεβαίως. Προς όλους τους πιστούς. Πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφει λιμπήν περί της κοινής σωτηρίας, ανάγκην έσχον γράψε ημίν παρακαλών επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης Πίστης. Παρισέδησαν γάρτι λες άνθρωποι αιρετικοί κλπ. Κάθε πιστός, λοιπόν. Κάθε πιστός παρακαλείται από τον Απόστολο να αγωνίζεται πάνω στην πίστη για τη διατήρηση της πίστεως, για την προβολή της πίστεως, διότι από αυτό εξαρτάται και η σωτηρία. Επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης Πίστη, διότι παρισέδησαν πολλοί αιρετικοί οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν την πίστη. Πάντως πρέπει να έχει και ο πιστός λαός του Θεού, ο λαός του Θεού όπως λέει ο Καρδιώτης συχνά, αλλά και η Εκκλησία να είναι σε ένα διαρκή πλέον συναγερμό, μόνιμο συναγερμό, διότι ελοχεύουν οι Κύριοι αυτοί για να περάσουν τα πράγματα όπως θέλουν σε μια πολιτεία η οποία δυστυχώς, είπε κάτι πολύ σωστά ο κ. Βασιλάκης, ποιοι θα φέρουν αντίρρηση, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν ξέρουν να κάνουν το θέμα. Εγώ έχω πει βέβαια και Βασιλάκη ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει Υπουργείο Παιδείας. Το Εθνικής έχει φύγει και το Θρησκευμάτων έχει φύγει. Έχει γίνει παιδείας. Παιδείας ή απαιδείαση. Παιδεία, παιδεία. Παιδείας. Πρέπει να είμαστε σε ένα διαρκή συναγερμό. Και μια και είμαστε εδώ απόψε και έχω αυτή την τιμή να έχω όλους εσάς, θα πρέπει να σας πω ότι το θέμα των ταυτοδίτων προχωράει.
και εφόσον φαίνεται δεν θα το γλιτώσουμε. Δεν ξέρω αν πατέρα Γεώργιο το έχετε υπόψη σας. Θα γίνει πραγματικότητα εγώ πλέον οι ταυτότητες, το ηλεκτρονικό φακέλωμα, το οποίο η έδρα η βασική θα είναι στις Βρυξέλλες, με πλήρη το βιογραφικό σημείωμα του καθενός, με κάθε λεπτομέρεια, με κάθε λεπτομέρεια, ο ατομικός και πλέον ο ατομικός φάκελος, και εκεί που λέγαμε ότι κάψαμε τους φακέλους στη Γαλλιβουρική, θα είναι πλέον στη διάθεση με ένα όνομα, με ένα κουμπί του καθενός. Το είχα πει, κύριε Μιχαλόπουλε, πρόσφατα πάλι μου δόθηκε ευκαιρία, ότι είναι η συμφωνία Σέγκεν και λοιπά και όλα αυτά τα παρεπόμενά της, είναι ο χειρότερος εξευτελισμός και η χειρότερη εξουθένωση του πολίτη, του ανθρώπου ως πολίτη. Διότι το φάκελο αυτό, το περιεχόμενο του, δεν θα το ξέρει ο πολίτης. Θα ήθελα να καταθέσω κάτι και ίσως μπορείτε να καλέσετε τον άνθρωπο αυτό να αναπτύξει την επιστημονική πλευρά του θέματος, διότι βαρύτερο ακόμη και από την μη αναγραφή του θρησκεύματος είναι το ηλεκτρονικό φακέλο. Και ίσως πολλές φορές επιμένουμε στο ένα σκέλος και αγνοούμε το άλλο. Είναι η καταράκωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας με όλες τις φοβερές δυνατές συνέπειες. Λοιπόν, υπάρχει ένας κύριος Κούλουθρος. Κούλουθρος είναι ηλεκτρονικός, δεν ξέρω αν ακόμη είναι στη ΔΕΗ. Το λέγω όμως ότι ανεμίχθη δημόσια στο θέμα, μας είχε καλέσει πριν από μερικά χρόνια η Ιερά Σύνοδος, τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, τον κύριο Αναστάσιο Μαρίνο, τον Άγιο Δημητριάδο, τον Παπαγιώργη τον Μεταλλινό και τον πατέρα Καλύβα και τον κύριο Κούλουθρο, να συντάξουμε ο καθένας μέσα από την προοπτική των γνώσεών του, να συντάξουμε κείμενο αναφερόμενο σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, όσα και να είπαμε εμείς, ο Χριούσα μπροστά σε εκείνα που ακούσαμε όταν μας διάβασε την πλευρά της ηλεκτρονικής και την πλευρά της δικής του επιστήμης ο κύριος Κούλουθος. Είναι φοβερότατα, με το μικροτσίπ δηλαδή, ναι, αν θέλουν αυτή τη στιγμή 30.000 Έλληνες να τους εξαφανίσουν, μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Είναι και φοβερό, είχα δει ένα σχέδιο προφόρμα. Θα σας παρακαλούσα να τον καλέσω. Ναι, θα τον καλέσω, το έγραψε το όνομά του. Είδαμε την προφόρμα αυτή που θα δώσουν σε κάθε πολίτη, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να γράψει από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι και εκείνη την ημέρα που θα το γράψει και την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής του, οικονομική, ερωτική, σπουδαστική, επιστημονική, τα πάντα, εδώ είναι φοβερές οι ερωτήσεις, κύριε Βασιλάκη, είναι φοβερές οι ερωτήσεις. Ούτε ο πνευματικός δεν θα γνωρίζει. Ναι, δεν θα μπορούσε, δηλαδή φοβερές ερωτήσεις, διότι και θέτουν όρος ότι αν σε πιάσουμε στο παραμικρό ή στις διασταυρώσεις που θα κάνουμε, είναι σύστημα πλέον, στις διασταυρώσεις που θα κάνουμε θα στερηθείς την ταυτότητα, θα στερηθείς την τράπεζα, θα στερηθείς τη σύνταξη, θα στερηθείς. Οπότε θα έχουν στη διάθεσή τους, στο κέντρο αυτό των Βρυξελών, το οποίο εμφορείται από άλλες ιδέες και από άλλες καταστάσεις, τα πάντα. Θα χτυπάνε σωτηρόπλους και θα ξέρουν από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι εκείνη την ώρα και θα προσθέτουν τα στοιχεία. Και μπορεί να βάλουν κι άλλα στοιχεία μέσα. Παρατήρηση. Αλλά δεν βλέπω εδώ πέρα, ναι, δεν βλέπω όμως καμία αντίδραση από την πολιτεία. Μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μερικοί βουλευτές αντιδρούν. Είχαμε τέτοιο κοινωνικό και οικονομικό μεταβολισμό όλων των κοινωνιών που από την έναρξη της εμφανίσεως του ανθρώπου μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν είχε υποστεί τέτοιο μεταβολισμό η κοινωνία των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν κυβερνάει από εμάς. Η διεθνή χρηματαγορά βρίσκεται στα χέρια κάποιων ανθρώπων και αυτοί είναι εκείνοι που κανονίζουν τα πάντα και τους πάντες. Θα αμυνθούμε με ποιο τρόπο, αδέσποτοι σκοπευτές, ελεύθεροι σκοπευτές, όταν το ίδιο το κράτος είναι εκείνο το οποίο συμπράττει για να γίνουν όλα αυτά τα οποία γίνονται. Με συγχωρείτε. Τώρα αυτό το χρονικό διάστημα κάποιοι Έλληνες θα δώσουν φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το φακέλωμα του Ε9 που πήρα και διάβασα με μεγάλη προσοχή, γιατί μου κάνουν ερωτήσεις οι τηλεθεατές. Διάβασα με μεγάλη προσοχή και το έχω δώσει συμπτωματικά σήμερα πριν και το πήρα από το Υπουργείο. Είναι όχι μόνο ακατανόητο, αλλά εάν συμπληρωθεί, είναι δεμένος χειροπόδαρα κάθε Έλληνας πολίτης από τον καιρό που γεννήθηκε μέχρι τον καιρό που θα πεθάνει. Γιατί όλη η ακίνητη περιουσία συνδέεται με ορισμένα πρόσωπα, είναι ελέγξιμη όλη ως προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είναι αυτό ένα φακέλωμα της κοινωνίας? Τι άλλο είναι αυτό?
σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι από το πρωί που θα σηκωθούμε μέχρι το βράδυ να κοιμηθούμε να λογοδοτούμε, να κινούμεθα μέσα σε ορισμένα πλαίσια που έθεσαν ορισμένοι νόμοι. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι γλίτωσαν αυτόν τον τρόπο. Οι προβλήθηκαν, οι οποίοι εισπράττουν χρήματα, τα διαθέτουν για τις προσωπικές τους κυρίως ανάγκες, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό ή τον κάθε λαό, όποτε θέλουν του κάνουν ένα πόλεμο, θέλουν του κάνουν μια ειρήνη, και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί όλοι οι λαοί, όχι μόνο εμείς, γιατί τα αντιμετωπίζουν και άλλοι λαοί, τα ίδια. Και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί τα αντιμετωπίζουν, όλοι οι νέοι, με τον όσο ξέρουμε. Πώς θα αμυνθούν εναντίον όλων αυτών των οργανωμένων συμφερόντων που έχουν περάσει τα χέρια κάποιων προσωπών, μια ομάδα στην ουσία. Εδώ στην Ελλάδα, μια ομάδα δεν είναι εκείνη η οποία κυβερνάει τη χώρα μας οικονομικά. Μια ομάδα δεν είναι εκείνη η οποία έχει καταδουλώσει ολόκληρο το κοινοβούλιο, που δεν μπορεί κανένα να σηκώσει κεφάλι εναντίον. Δεν μοιράζεται μαζί την πίτα οποιονδήποτε έργο γίνονται. Δεν είναι γνωστά όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος σήκωσε κεφάλι? Σωστά. Ο απόλυτος έλεγχος. Ακριβώς. Με συγχωρείτε, δεν σας διακόπτω, θα συνεχίσετε, αλλά ο απόλυτος έλεγχος αυτός είναι μέσα στα όρια της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας εποχής. Ο Μαγκαρίτης, ο Όρουελ, με το έργο του 1984, μας εξήγαγε προφητικά, μάλλον προφητικά, ήξερε τις εξελίξεις θα έχουν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό τώρα ολοκληρώνεται. Είναι ο παγκόσμιος έλεγχος της ανθρωπότητας. Αυτό είναι. Και αυτό νομίζω, Πάτερ Γιώργη, είναι προπαρασκευή του έργου του Αντιχρίστου. Μα είναι έργο να ο Αντίχριστος πώς θα κυβεργήσει τον κόσμο? Προβλέπεται από τη γραφή ότι θα κυβεργήσει όλο τον κόσμο ο Αντίχριστος. Πώς θα τον κυβεργήσει? Πώς θα μπορεί να τον ελέγχει? Αυτό το θα κλίμα... τον κλείσει μέσα σε ένα ηλεκτρονικό κουτί και θα τον ελέγχει. Αυτό το κλίμα ευνοεί και όλες τις παραθρησκευτικές οργανώσεις. Οι οποίες παραθρησκευτικές οργανώσεις και εκμεταλλεύονται και επιβάλλουν σε ορισμένε ομάδε προσώπων. Εδώ ήθελα τώρα να κάνω την ερώτηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Καταργείται η ατομική ελευθερία. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Αρχή το σεξ, αρχή το ναρκωτικό, η διάλυση, η παρέτηση του ανθρώπου από την αγάπη τη ζωή. Από την άμυνα των αγώνων. Εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον δάσκαλο. Αφήστε το αυτό. Ένα λεπτό. Δεν ξέρετε που θα πάω. Λοιπόν, τον δάσκαλο και τον παπά που κάποτε θέργευαν την αποσταμένη ελπίδα. Σωστό. Μέσα σε αυτή τη γενική κατακραυγή. Στοιχείο τους παπάδες το ονομάζουν δασκάλος. Δάσκαλε. Ναι, μα ήταν κάποτε και ο νόμος αυτός ο το σύνολο, το σύνολο παπαδάσκαλος. Ο δάσκαλος βεβαίως ήταν. Βεβαίως ήταν. Το τρίπτυχο. Θέργευε την αποσταμένη ελπίδα από το κρυφό σχολείο και μετέπειτα στάθηκε όπως στάθηκε, είτε στο μικρό χωριό, είτε στη μεγάλη κοινότητα ή στη μεγάλη ενορία, και στέκεται. Και στέκεται μέχρι σήμερα. Παρά τις όποιες διαδρομές. Πάντοτε υπήρξαν και οι ανάγκες. Δεν μιλάω για ανάγκες. Όχι, δεν μιλάω. Εσείς το είπατε. Εσείς το είπατε. Εγώ δεν μιλάω για ανάγκες. Εγώ λέω παρά τις άσκοπες διαδρομές κάποιων που κάνει στη ζωή του. Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον παπά και τον δάσκαλο μαζί, όπως έτσι είχαμε δει την περίφημη του Γκίζη, νομίζω, το περίφημο σπίνακα, το κρυφό σχολείο, που θέργευαν την αποσταμένη ελπίδα. Με λόγια μαγικά. Στον τόπο τούτο, πατέρα Γιώργη, δεν υπάρχουν πλέον αντιστάσεις, δεν υπάρχουν φωνές, οι οποίες, όπως είπε προηγουμένως, έθεσε πρώτος το ερώτημα σοφά ο κύριος Σωτηρόπουλος, να πούνε, τι γίνεται. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις στη Βουλή. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις παντού στους καθηγητές. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις σε άλλες τάξεις. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις παντού. Δεν θα είναι μια γενική καταστροφή. Η άλωση είναι γενική. Δεν πρόκειται να αλωθεί μόνο το κατεστημένο. Θα αλωθεί όλος ο τόπος. Θα αλωθεί όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αντιστάσεις οι οποίες να πούνε μέχρι εδώ και να θέσουν σε έλεγχο τα πράγματα ή να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Δηλαδή, υπάρχει, βλέπετε, εγώ βλέπω ότι κάπου πρέπει να θυμώσει ο ελληνικός λαός. Κάπου πρέπει να θυμώσει, κάπου πρέπει να υπάρξει μια εξέγερση. Υπό την καλή έννοια εξέγερση. Αλλά βασικά λέω να θυμώσει ο ελληνικός λαός. Να τους πει, σταματήστε. 10 οικογένειες διευθύνονται τον τόπο. 10 από εκεί είσαστε από εκεί. 10 από εδώ είσαστε από εκεί. Ξύλωμα θέλουν σαν πυροκασέλες, τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Πλέον τίποτα όχι.
χάνονται τα πάντα, σιγά σιγά χάνουν τα πάντα. Και δεν έχουμε περιθώριο, δεν είμαστε ούτε 100 εκατομμύρια, ούτε άλλα πλούτη έχουμε, ούτε τίποτα άλλο. Έχουμε τις παραδόσεις, την Ορθοδοξία, τον Χριστό. Για να μην νομίζουν κάποιοι ότι μιλάμε Ορθοδοξία, Ορθοδοξία, τον Χριστό. Έχουμε τον Χριστό. Και την ιστορία μας και τον ελληνισμό μας. Δεν υπάρχουν παραδόσεις. Θα παραδοθούμε έτσι, πατέρα. Ναι, όχι, θα πω το εξής, ότι υπάρχουν δύο όψεις. Καταρχάς, επί 200 τώρα χρόνια γίνεται μία μόνιμη προσπάθεια να αμβληθούν και να αδρανήσουν τα αισθητήριά μας, τα αντανακλαστικά μας. Ένα μεγάλο μέρος του λαού μας, κυρίως στον χώρο της πολιτικής και της διανοήσεως, υπάρχουν ίσως κάποιες εξαιρέσεις, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, στην πλήρη αδρανοποίηση των αντιδράσεων. Γιατί? Διότι τρεφόμεθα συνεχώς με την ιδέα, με το κήρυγμα του ευδαιμονισμού. Ο ευδαιμονισμός είναι η νόσος της εποχής και όχι μόνο στο δικό μας χώρο, παντού. Το δεύτερο είναι ότι ακόμη πιστεύω ότι ένα στρώμα του λαού μας στο υποσυνείδητο δεν έχει πεθάνει τελείως. Δεν έχουν σβήσει αντίδραση στην ευρία διαστρωμάτωση του ελληνικού λαού. Ξέρετε πώς το διαπιστώνω αυτό? Παίρνοντας σαν παράδειγμα τις γελιογραφίες, το χιούμορ του ελληνικού λαού. Σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις εκτονωνόμεθα ως λαός με το χιούμορ. Με το χιούμορ και μάλιστα με τη γελιογραφία μπορείς να ασκήσεις την ονικιώτικη κριτική που δεν θα τολμήσετε ούτε εσείς που είστε ένας δυναμικότατος δημοσιογράφος καμιά φορά να τα γράψετε σε ένα κείμενό σας. Επομένως λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα μεγάλο μέρος του λαού ένα κοκλάζον ηφαίστειο. Και φοβούμε, πραγματικά φοβούμε, ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Όχι να φοβάστε, να εύχεστε. Σύμφωνοι. Γιατί θα έχουμε τραγικές συνέπειες. Θα γίνει αυτή η έκρηξη. Ο θυμός. Ξέρετε, δεν έζησα κάτι άλλο στην Γερμανία. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, να σας κουράζω. Γέννητο, πατρίδα. Εγώ θα σας πω το εξής. Έζησα κάτι στην Γερμανία. Όταν μ' αξίωσε ο Θεός να χειροτονηθώ εκεί το 71, στον λαό μας, στα σκλαβοπάζαρα της Δύσεως, έτσι τα ονόμαζε, γιατί εγώ ως παπάς ήξερα πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λοιπόν πλησίαζα αυτούς τους ανθρώπους, διεπίστωσα τη σοφία του λαού μας, την κρίση του. Ο λαός δηλαδή μας μετράει και μας κόβει αμέσως, αλλά δεν μπορεί να εκφράσει το παραπονά του. Και ξέρετε, συγγνώμη αν θεωρηθεί αυτό τώρα διαφορετικά, έκαμα όρκο ότι ως κληρικός θα αναλάβω να εκφράζω στη ζωή μου αυτό που δεν μπορεί να εκφράσει ο απλός λαός. Να γίνω το στόμα του λαού προς τον κόσμο. Τρέλα, πέστε το, βλακεία όπως θέλετε, αλλά αυτή είναι η συνείδησή μου. Λοιπόν, ο λαός στο μεγαλύτερο του μέρος ζει με μια τρομερή αγωνία, έστω κι αν είναι συγκεκαλυμμένη η συνείδησή του αυτή τη στιγμή με όλες αυτές τις επιστρωματώσεις. Ευημερία, απόλαυση, ευδαιμονία κλπ. Αρχίζει να πέφτει όλο αυτό το στρώμα και ανεβαίνει το παράπονο προς την επιφάνεια. Και αυτό θα είναι το κρίσιμο σημείο. Θα είμαστε ευτυχείς. Μακάρι να μην γίνει η έκρηξη. Δηλαδή να λυθούν τα πράγματα διαφορετικά για να μην γίνει αυτή. Αλλά την περιμένω δυστυχώς. Δεν πρόκειται να λυθούν τα Πάτερ πράγματα. Γιώργη. Έχουν τόσο μεγάλη δύναμη που μετατρέπουν την ανθρωπότητα σε όργανο. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γνωστά πράγματα. Με το χρήμα δεν μπορεί. Να, ας μου επιτραπεί η φράση. Κάποτε όταν έκανα μάθημα και στις φοιτητές της νομικής, γιατί 45 χρόνια διδάσκω δίκιο, τους έλεγα για να τους δείξω τη μεγάλη δύναμη του χρήματος, ότι το χρήμα έφερε την ανθρωπότητα μεγαλύτερη αναστάτωση από ό,τι έφεραν όλοι οι θεοί που έχουν ενδεχομένως σκεφτεί να φτιάξουν οι άνθρωποι. Ας το πάρω μέσα. Ουδένει ο Άργυρος κακό νόμις έβλαστε. Λοιπόν, όπου να πας, αν δείξεις το δολάριο μέσα στον κάφρο της Αφρικής, ξέρω ότι είναι δολάριο. Αν πεις το Χριστό, δεν τον γνωρίζεις. Ούτε γνωρίζεις τις ειδικές αρχές. Επομένως, είναι ζήτημα δύναμης αντίστασης. Εάν πούμε σε κάποιον, παίρνεις 50 εκατομμύρια να κάνεις αυτό. Μπορεί αν είναι ηθικός, να πει φύγει από εδώ πέρα. Αν πεις 500 εκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια, 40 δισεκατομμύρια, 800 δισεκατομμύρια, τέλειωσε. Θα λυγείς. Άλλωστε ο Κλεμανσό κάποτε που κάποιος υπουργός έκανε μια κατάχρηση και πήγε στην Βουλή και ζητούσε να παραιτηθεί. Γύρισε και τους κοίτασε και του λέει τι πράγματα είναι αυτά τα οποία λέτε. Αυτή ήταν η αντοχή του ανθρώπου. Μάλιστα. Γι' αυτό το ποσό. Εσάς μπορεί να ήταν μεγαλύτερη. Σωστό. Και τελείωσε και δεν μίλησε κανένας. Αυτά είναι. Οι χώρες μας πολεμάνε με το χρήμα. Οι χώρες της Ευρώπης δέχονται αυτή την ταυτότητα. Θα το δεχτούν.
Θα το δεχτούμε. Δεν νομίζω και εκεί ότι. Λίγες αντιδράσεις που διάβαζα. Υπάρχουν αντιδράσεις. Λίγες αντιδράσεις. Λίγες αντιδράσεις. Θα κάνει ο κύριος Μιχαλόπουλος, θα κάνει ο κύριος Βασιλάκης, θα κάνει. Κύριε Σωτηρόπουλε, λίγες αντιδράσεις. Θα σας απαντήσω. Εμείς τι θα κάνουμε. Ένα λεπτό. Πολλοί να μας πούνε τρελούς. Λίγες αντιδράσεις. Δεν θα πάρουμε την ταυτότητα. Λίγες αντιδράσεις υπάρχουν φυλακές. Θα πω κάτι σε αυτό. Λίγες αντιδράσεις υπάρχουν μόνο στην Ιταλία. Οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρει. Θα πω κάτι σε αυτό. Κοιτάξτε. Εμάς μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, αλλά κοιτάξτε, το να μην την πάρουμε την ταυτότητα, περνάμε στην χωρία πλέον κάποιες άλλες κατηγορίες αποφασισμένων, αλλά θα πρέπει να ξέρετε, θα πρέπει. Θα υποστούμε συνέπειες. Λοιπόν, όχι, θα υποστούμε συνέπειες. Θα είναι τραγικές συνέπειες, γιατί δεν μπορεί ο άλλος να πάρει τη σύνταξή του. Δεν θα μπορεί ο άλλος να διοριστεί. Δεν θα μπορεί ο άλλος να πάει σε τράπεζα. Δεν θα μπορεί ο άλλος να πει σε τραμ. Δεν θα μπορεί όταν πλέον θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα είναι μεγάλη πίεση. Θα είναι μεγάλη πίεση εκ των πραγμάτων. Όπως πάμε τώρα στην εφορία και λέμε, σου λέει να πάρεις κάποιο πισόνι, οτιδήποτε, φέρε μου τη φορολογική σου δήλωση ή φέρε μου καταστατικό της εφορίας ή οτιδήποτε, θα πηγαίνεις στην τράπεζα. Θα πατάνε το όνομά σου, δεν θα έχεις την ταυτότητα, δεν θα μπορεί να κάνει να κινηθεί. Σε νεκρώνει αυτομάτως. Βεβαίως η πυραμίδα έτσι κυλιόμενη προς τα κάτω πλέον φτάνουν στο θέμα του Αντιχρίστου. Έτσι είναι. Ότι πλέον αρνούνται όλα αυτά και θα πρέπει να πάρουμε τα όρια και τα βουνά. Είναι το πνεύμα της νέας εποχής. Το πνεύμα της νέας εποχής είναι ένα τρίπτυχο που έρχεται να υποκαταστήσει ένα άλλο τρίπτυχο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο πολιτισμός μας. Ήταν το 330, 11 Μαΐου, που είναι τα εγγένεια της Νέας Ρώμης της Κωνσταντινούπολης. Και έχουμε τον ρωμαϊκό κρατικό φορέα, τον ελληνικό πολιτισμό με όλη την παιδεία του και εν συνεχεία την Ορθοδοξία. Σήμερα έχουμε στη νέα εποχή κατάλυση αυτού του τριπτύχου. Ο υδροχώος έρχεται να καταλύσει την εποχή του ηχθείως. Είναι γνωστά. 500.000 βιβλία το χρόνο γράφονται και άρθρα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε παγκόσμια κυβέρνηση. Ήδη υπάρχει παγκόσμια μονοκρατορία. Δεύτερον, είναι ένας πολιτισμός, ανανεωμένος δυτικός πολιτισμός, ο οποίος προσπαθεί να επιβληθεί σε όλο τον κόσμο. Και το τρίτον είναι αντί της Ορθοδοξίας η πανθρησκεία. Δηλαδή η σατανολατρία. Η θρησκεία του γιατί η πανθρησκεία δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό. Μεγάλες αδυναμιών στην ουσία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην επανέλθω κατά χρώμα με την καλοσύνη σας. Το πρώτο κύριε Σωτηρόπουλε είναι η πληροφόρηση. Αλίμονο αν εμείς αποκρύψουμε από τους ταπεινούς ανθρώπους την αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Ας το δεχτούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο τώρα ερμηνευτικά. Η πληροφόρηση. Από εκεί και πέρα να λαμβάνει ο καθένας την προσωπική του ευθύνη. Μην ξεχνάμε όμως ότι επιβίωσε ο χριστιανισμός ως ορθοδοξία, αλλά και ο ελληνισμός με το μαρτύριο. Μαρτύριο τι σημαίνει. Ακριβώς. Πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώποι. Ακριβώς. Ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες. Ακριβώς. Μία ευκαιρία ομολογίας πίστεως και μαρτύριο. Ο χριστιανός δεν σκοτώνει τον άλλο, θυσιάζεται αυτός για να μην νικήσει το άδικο. Είναι η μεγαλύτερη νίκη αυτή. Εγώ πιστεύω όταν γίνει η διαφώτιση, Πάτερ Γιώργη, που είπατε, δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά όχι τέλος πάντων 1-2 εκατομμύρια από τον ελληνικό λαό δεν θα δεχτούν να πάρουν την ταυτότητα. Η διαφώτιση γίνεται. Και ο πατήρ Καλύβας έγινε θαυμάσιο βιβλίο για αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι οι φυλακές της Ελλάδας δεν θα μας χωρέσουν. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Υπάρχει Θεός. Ξέρετε, να τελειώσουμε κάπως αισιόδοξα. Εσείς θα τελειώσετε βέβαια, αλλά έλεγε ο Μακρυγιάννης. Όταν έβλεπε, γιατί από τότε έφυγαν όλα αυτά τα προβλήματα και έλεγε κάμετε εσείς οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ό,τι θέλετε. Να δούμε όμως τι θα πει και ο Μάστορης ο Γεροθεός. Υπάρχει και ο Μάστορης ο Γεροθεός. Την ευκαιρία πριν κλείσω θα ήθελα να σας πω να μεταδώσουμε κύριε Σωτηρόπλε που πάρα πολλοί τηλεθεατές το απόγευμα πήραν και κατέγραφε η γραμματεία ρωτάνε για την υγεία του Καντιώτη. Υγιής είναι, αλλά ο ίδιος ξέρετε τι λέει, δεν παρουσιάζει καλά πρόβλημα ιδιαίτερο, αλλά ο ίδιος όμως λέει το γύρας είναι ασθένεια, μείωση σθένος, δυνάμεως. Μάλιστα. Εγώ λέει που ανέβαινα λέει σαν αητός στο Γράμμο και στο Βίτσι, ήξε στρατιωτικός ιερεύς εκεί, πολλά παιδιά της πατρίδος ξεψύχησαν στην αγκαλιά του. Λοιπόν, εγώ τώρα παιδί μου λέει, βαδίζω βήμα σημειωτών. Αλλά 90 ετών, μην το ξεχνάω. 90 ετών. Το μυαλό δουλεύει σε ρολόι όμως. Βεβαίως. Το πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ, ασθενείς. Λοιπόν, ο πατήρ Αυστίνος έδωκε τη μάχη 60 χρόνια και ακόμη τη δίνει τη μάχη, όχι μόνο για την Εκκλησία και για το έθνος.
Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, φίλοι και φίλες. Και να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά που έχουμε απόψε μαζί μας τον πατέρα Γιώργιο. Είναι και δική μου πάντοτε χαρά. Είναι τη χαρά και τιμή. Ο κ. Βασιλάκη είναι και τιμή, ναι, εδώ είναι και τιμή, και τιμή για τον σταθμό πάντα ο πατέρας Γιώργιος. Και ο λόγος του είναι μεστός και είναι και το βάλσαμο. Και κινείται ανετότατα σε όλα τα κανάλια. Διότι από παντού πρέπει, από παντού, κάθε κανάλι έχει και κάποιους οι οποίοι θα το ανοίξουν και έχουμε ανάγκη αυτού του λόγου πλέον. Έχουμε του λόγου σε μια εποχή καταλυτική. Εν αρχή είναι ο λόγος. Φίλοι και φίλες, άλλη μια φυλακτή διάβαση έφτασε στο τέλος της. Απόψε καλεσμένη μου ήταν ο πατέρας Γεώργιος Βεταλινός, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο θεολόγος και φιλόλογος ο κύριος Νικόλας Σωτηρόπλος και ο γνωστός δικηγόρος και πρώην Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου ο κύριος Χάρης Ασυλάκης. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Την άλλη Τρίτη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο Έλληνα, σε ένα μεγάλο Έλληνα, μια και μας θύμισε απόψε και μας μίλησε ο πατέρας Βεταλινός και για το χιούμορ.